Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο η ώρα των αρχηγών λοιπόν. Αύριο η ώρα που οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα κληθούν να βάλουν σε μια συγκεκριμένη σειρά συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με την εθνική τραγωδία των Τεμπών και τις καταγγελίες περί συγκάλυψης. Αύριο και η ώρα που ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να αποφασίσει ποια στάση θα κρατήσει απέναντι στα πολλά και αμήλικτα ερωτήματα. Και η αλήθεια είναι ότι αν προχωρήσει κανείς σε ανασκόπηση της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών, θα έχει την ευκαιρία να θυμηθεί τις πολλές, περίεργες και επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις σε αυτή την υπόθεση, τόσο πολλές, τόσο περίεργες και τόσο επαναλαμβανόμενες, που δύσκολα παραπέμπουν σε συμπτώσεις. Ποιος είχε πρόσβαση στο κέντρο καταγραφής των συνομιλιών σταθμαρχών και μηχανοδηγών, γιατί η εσωτερική έρευνα για τη διαρροή τους στον ΟΣΕ σταμάτησε με το πρόσχημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα, λες και δεν μπορούσαν οι δύο έρευνες να τρέχουν παράλληλα. Και επίσης, αν το δημοσίευμα του Βήματος ήταν περσινά ξινά σταφύλια, όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση, επικαλούμενη και τις όντως αντίστοιχες αποκαλύψεις της ΕΡΤ και του Έθνους από τις 4 Μαρτίου του 2023, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης 5 ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 9 Μαρτίου, επικαλέστηκε αυτό το μονταρισμένο ηχητικό. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει ή επανακάμψει, ό,τι θέλετε πάρτε, αυτές τις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει αύριο την ευκαιρία να το πάρει αλλιώς. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της πλειοψηφίας της εξεταστικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαμψε δια της απουσίας του και ο ανταυτού του στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα μας απείλησε κιόλας. Άντε, γιατί είμαστε τρομερά ανεκτικοί στην κριτική, μας είπε τότε ο κύριος Βορύδης. Και να η βουτιά 5 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου μέσα σε έναν μόλις μήνα. Και να ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη θέση στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία πίσω από τον άγνωστο κανένα. Με άλλα λόγια, η κοινωνία έδειξε ότι δεν προσπερνά θέματα διαφάνειας, ούτε ανέχεται τη συγκάλυψη, ούτε βλέπει μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Μένει να φανεί λοιπόν αύριο αν ο Πρωθυπουργός έλαβε το μήνυμα. Και κυρίως, αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε το επόμενο μήνυμα δεν θα είναι μια νέα φουρνιά δημοσκοπήσεων, αλλά η Ευρωκάλπη. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαρτίου του 2024. Το ρολόι δείχνει 10 και 3 πρώτα λεπτά, γεγονότα 2.0. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση και τη σημερινή ειδησιογραφία. Μάγκη Δούση, Νίκος Ελευθερόγλου εδώ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Λοιπόν, πολλή Βουλή σήμερα. Το επίκεντρο των εξελίξεων, κυρίες και κύριοι, έχει μεταφερθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας με πολλά ντεσιμπέλ, με το πολιτικό θερμόμετρο ήδη από το πρωί να έχει χτυπήσει κόκκινο, με πολλές αντιπαραθέσεις, σκληρούς διαξηφισμούς. Κάτι που παραπέμπει στην έκφραση όλοι εναντίον όλων. Φυσικά, ο πρωταγωνιστής της μέρας δεν είναι άλλος από τον κύριο Καραμανλή. Πολλοί περίμεναν να μιλήσει. Αρκετοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα λέγαμε και χθες βράδυ εδώ, μας τα έλεγε και ο Νίκος Ελευθερόγλου, αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία ανακουφίστηκαν χθες όταν έγινε γνωστό ότι εν τέλει ο τέος Υπουργός Μεταφορών θα μιλούσε στην συγκεκριμένη επιτροπή, στη συγκεκριμένη διαδικασία, με συγχωρείτε. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε πριν από μία περίπου ώρα ο Κώστας Καραμανλής στη Βουλή. Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Δυστυχώς όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, η τραγωδία των Τεμπών γίνεται καθημερινό αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι κανείς μας, πόσο μάλλον εγώ, δεν μπορώ να νιώσω το πόνο και το κενό της απώλειάς τους. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να πω ότι απόλυτος σεβασμός σημαίνει και τη συνειδητή αποχή από την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει νομίζω κανείς άλλος σε αυτή την αίθουσα που να επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια περισσότερο από εμένα. Κατηγορείται εμάς για συγκάλυψη. Κατηγορείται και εμένα για συγκάλυψη, ενώ παραιτήθηκα αμέσως. Και ένας λόγος ήταν να μην μείνει καμία σκιά στη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που είναι εξ ορισμού αντικειμενική. Συγκάλυψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις και να διαστρεβλώνεις σκόπιμα την αλήθεια για να επιβιώνεις πολιτικά. Να πατάς στον ανθρώπινο πόνο και να ευτελίζεις διαδικασίες με λαϊκιστικές κορώνες. Να διαχέεις το μίσος από σκοτεινούς μηχανισμούς στο διαδίκτυο. Να υποσκάπτεις θεσμούς.
Ακούω τόσες προσωπικές αναφορές που γίνονται σε μένα. Όμως αναρωτιέμαι, νομίζετε ότι δεν πονάω εγώ όπως κάθε Έλληνας? Φαντάζεστε ότι δεν ανατριχιάζω όταν αναλογίζομαι το δράμα που πέρασαν τόσες οικογένειες? Ότι έχει περάσει έστω και μια μέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτή τη τραγωδία? Ότι δεν θα έδινα τα πάντα για να ζουν ακόμα αυτοί οι 57 άνθρωποι? Μιλάω μέσα από τη ψυχή μου ως άνθρωπος και ως πατέρας τριών παιδιών. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε, τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Μιλών, βρεθήκαμε στο σημείο της τραγωδίας. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτές οι εικόνες, σας διαβεβαιώ, δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Λοιπόν, αυτά ήταν το zoom, η ουσία όσων είπε ο κύριος Καραμαλής. Ο πρώτος ο οποίος αντέδρασε παίρνοντας το λόγο κατευθείαν από το έδρανό του ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία του οποίου εξάλλου συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές και κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας που συζητείται από χθες το μεσημέρι στην Βουλή. Ήταν σκληρή η επίθεσή του στον τέος Υπουργό Μεταφορών. Για να δούμε πώς. Αυτό τον άνθρωπο σήμερα χειροκροτείται. Αυτόν τον άνθρωπο σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα θα είχε παραιτηθεί. Θα έπρεπε να έχει αναλάβει ήδη τις ευθύνες του. Δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος. Αλλά δεν είναι αυτός. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Ακούστε, αν σας ενοχλεί αυτή η άποψη, την άκουσα από βουλευτές σας, από υπουργούς σας. Αλλά δεν φταίει αυτός που ήταν υποψήφιος. Ο κύριος Μητσοτάκης φτιάχνει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν πολλά και γλαφυρά ο κύριος Καραμαλής, κουβέντα για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είχε στο συρτάρι του, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που βάσει αυτού προτείναμε προανακριτική επιτροπή, κουβέντα, μας είπε βέβαια, ότι τι θέλατε, να μην υλοποιηθεί το έργο? Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Γιατί υπήρχε διαφθορά. Γι' αυτό το πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το δώσανε 54 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει ασφάλεια στον ελληνικό λαό να κινείται με τα τρένα και τα λεφτά αυτά δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Ή μήπως τελικά κάνει λάθος η αρχή αυτή στο πόρισμά της? Τίποτα δεν είπατε επί της ουσίας. Αλαζονία, απεριόριστη αλαζονία. Θέλω να πω λοιπόν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι σήμερα με το χειροκρότημά σας σε αυτή την τοποθέτηση, τη βαθιά προκλητική τοποθέτηση, επί της ουσίας όλοι μαζί είστε υπεύθυνοι για την ανοχή, για τη συμπεριφορά και για τις πράξεις του Υπουργού που από αυτό το βήμα δεσμευόταν για ασφάλεια και μετά από μερικές μέρες έχασαν 57 άνθρωποι τη ζωή του. Λοιπόν, αμέσως μετά αντέδρασε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη συγκεκριμένη συζήτηση, ο Διονύσης Καλαματιανός, εξηγώντας ότι είναι άλλο πράγμα η βουλευτική ασυλία και άλλο πράγμα η υπουργική ασυλία. Για να δούμε τι εννοούσε. Έπρεπε να έρθει εδώ και να μιλήσει με ειλικρίνεια και παρησία. Χωρίς υποκρισία, χωρίς υπεκφυγές. Καθαρά λόγια θέλει ο ελληνικός λαός. Καθαρά λόγια. Να παραιτηθεί της υπουργικής του ασυλίας και να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Θέλετε να κάνουμε δήλωση εδώ ότι θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή και σε μία συνεδρίαση θα παρεπεμφθεί ο κύριος Καραμαλής στη δικαιοσύνη, ο ίδιος να το πει. Για να είναι καθαρό το μέτωπό του. Να μην υπάρχει καμία σκιά, κανένα άγχος. Όχι μόνο για τον ίδιο, για όλη την κυβέρνηση. Θα το κάνει τώρα, να σηκωθεί να το δηλώσει. Θα το δηλώσει. Να πάει στην... Κύριε συνάδελφοι, μισό λεπτό. Να μην υπάρχει καμία σκιά. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτά στη Βουλή. Θα μείνουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο είχαμε αντίδραση μέσω Twitter και από τον Στέφανο Καζελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος επέμεινε ιδιαίτερα στο μαζικό χειροκρότημα
το οποίο πρόσφεραν στον κύριο Καραμανλή οι συναδελφοί του, οι γαλάζιοι βουλευτές. Για να δούμε λοιπόν τι σχολίασε ο κύριος Κασελάκης. Δεν έφταιγε ο ίδιος τόσος ήταν. Το παρατεταμένο όμως χειροκρότημα όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δείχνει το συνολικό πολιτικό τους μέγεθος. Γίγαντες στη συγκάλυψη, νάνοι στη συνέστηση, είναι πλέον συνυπεύθυνοι. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Κασελάκη στην πλατφόρμα X, στο πρώην Twitter τέλος πάντων. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν την συζήτηση. Μάγκη. Ο κύριος Καραμαλής, οι περισσότεροι νομίζω έχουμε την αίσθηση ότι ήταν κατώτερος της περίστασης. Δηλαδή η ομιλία του, ήταν, όσα είπε ήταν πολύ λίγα σε σχέση με όσα περιμέναμε να ακούσουμε τόσο εμείς, όσο και οι άνθρωποι που θέλουν μια αλήθεια, θέλουν απαντήσεις από μια σειρά θέματα. Δεν μπήκε στην ουσία, στην πραγματικότητα. Πέρα από αυτά που δείξαμε, είπε ότι... δεν φταίω εγώ, δεν πρόλαβα ουσιαστικά να τα είχαν κάνει οι προηγούμενοι πολύ άσχημα τα πράγματα και δεν πρόλαβα να τα διορθώσω αυτά. Μάλιστα ήταν τόσο χαρακτηριστικά λίγα και λίγος στο βήμα της Βουλής που χρειάστηκε ο κύριος Βορύδης να μας εξηγήσει αυτά που είπε. Ναι. Γιατί ουσιαστικά πήρε το λόγο αμέσως μετά ο κύριος Βορύδης και άρχισε να δίνει τις δικές του εξηγήσεις πάνω στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Δεν το θυμάμαι να έχει γίνει ξανά με τέτοια ένταση. Και όντως, μιλώντας ο κύριος Βορύδης, έβαλε τα πράγματα και το επιχείρημα σε μια καλύτερη, το επιχείρημα ενώ του κύριου Καραμαλή σε μια καλύτερη βάση. Έχει πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κύριου Βορύδη, περισσότερο μάλιστα από τον κύριο Καραμαλή, διότι επέλεξε ουσιαστικά να αντιστρέψει το κλίμα, γίνεται από χθες, αλλά το κάνει μεγαλύτερη ένταση. Και ζητάει επιτακτικά απαντήσεις, τις οποίες οφείλει η κυβέρνηση ουσιαστικά να δώσει, αλλά ζητάει απαντήσεις από την αντιπολίτευση που συνυπέγραψε την πρόταση δυσπιστίας, γιατί τώρα και γιατί για μία σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία όντως έκρινε ο κύριος Βορύδης, ναι, ότι τελικά είχαν το μέγεθος το πολιτικό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την αντιπολίτευση στην απόφαση να κάνει προνακριτική. Και τα κατονόμασε. Ξαφνικά, όντως μπήκανε στο... ο κύριος Βορύδης θεώρησε ότι υπάρχει θέμα με την κυρία Σμακοπούλου, υπάρχει θέμα για τις υποκλοπές, υπάρχουν θέματα. Ωστόσο, τότε επέλεξε η αντιπολίτευση να μην κάνει την τότε πρόταση δυσπιστίας, αλλά να την κάνει τώρα, φωτογραφίζοντας φυσικά σχέση του κυρίου Ανδρουλάκη με συγκεκριμένα μηντιακά και οικονομικά συμφέροντα. Επειδή όλοι ακούγαμε, έχω κρατήσει σημειώσεις γιατί είναι πολύ πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό επίσης που μας είπε ο κύριος Βορύδης και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής. Είναι ότι η Βουλή, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τον κύριο Καραμαλή. Άρα, να λύξουμε το θέμα εδώ. Αν έχετε άλλα στοιχεία, έλατε να κάνουμε προανακριτική. Και να συζητήσουμε τα άλλα στοιχεία. Ναι. Φυσικά, το αίτημα που υπάρχει είναι. Γιατί ο κύριος Καραμαλής τι είπε, ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από την ασυλία. Αλλά περιμέναμε όλοι λοιπόν να ακούσουμε τι θα κάνει προκειμένου να αποδείξει ότι δεν κρύβεται πίσω από την ασυλία του. Δεν έκανε κάτι, απλά το τι δήλωσε. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, χαρακτήρι στη Βουλή για να ισχυριστούμε. Αυτό που του πρότεινε ο κύριος Καλαματιανός. Είπε, αυτό που του πρότεινε. Ο κύριος Καραμαλής το είπε. Προφανώς διαβάζουμε προσπασματικά αυτά που λέει ο Καραμαλής. Όχι, τον άκουσα όλο. Μάλλον προτιμάς να θαυμάσεις το Βορύδη από αυτά που είπε. Θα απαντήσω συνέχεια συνολικά. Λοιπόν. Πριν απαντήσεις, Νίκο, να πούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με την Βουλή. Βλέπουμε την απευθείας εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι στο βήμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Η συζήτηση συνεχίζεται σε εξίσου υψηλούς τόνους όπως εκείνοι που υπήρχαν στα πλάνα που σας δείξαμε μέχρι πριν από λίγο. Δεν ξέρω, να πάρουμε μια γεύση από Βουλή, να μεταφερθούμε μισό λεπτό. Της ελληνικής δικαιοσύνης. Η δίθεν θεωρία του ανθρώπινου λάθους είναι πραγματικότητα δικαστική ομολογημένη με έναν άνθρωπο προφυλακισμένο για αυτό το ανθρώπινο λάθος. Που δεν είναι το μοναδικό, γιατί όλοι πια γνωρίζουμε ότι εκεί δυστυχώς είχαμε διαδοχικά ανθρώπινα λάθη τα οποία οδήγησαν σε αυτή τη φοβερή τραγωδία. Λοιπόν, στα περί ανθρώπινου λάθους έχουμε μείνει με τον κύριο Γεωργιάδη να επιμείνει ότι αυτό και η δικαιοσύνη του. Και ο κύριος Βορύδης ζητούσε επιτακτικά από την αντιπολίτευση να ομολογήσει ότι κανείς δεν αμφισβητεί το ανθρώπινο λάθος, θέλοντας να μετατοπίσει την κουβέντα σε αυτό, ότι στο ανθρώπινο λάθος
και, ότι για, και γιατί τώρα άρα να φωτογραφίσει, όπως είπα, τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Δεν περιμέναμε από τον κύριο Καραμαλή, που αποφάσισε να εμφανιστεί στη Βουλή, να κάνει κάτι πιο ουσιαστικό από το να διατείνεται ότι δεν κρύβεται πίσω από την ασυλία. Και μέχρι την ώρα που μιλάμε, κρύβεται, δεν έχει πάρει καμία άλλη πρωτοβουλία. Τον κάλεσε ο κύριος Καλαματιανός από το Βήμα να πάρει λοιπόν τις πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, προκειμένου όντως να κάνει πράξη αυτό που λέει. Ξανατονίζω ότι ήταν προκλητικό αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης σχετικά με το γεγονός ότι αποφάσισε το κοινοβούλιο για την αθωότητα ουσιαστικά, ότι δεν έχει ποινικές ευθύνες ο κύριος Καραμαλής, την ίδια ώρα που μίλησε για τη δικαιοσύνη. Εκεί ήταν λίγο, ήταν οξύμορο το σχήμα και υπήρχε και μία ένταξη μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κύριου Βορύδη. Mm-hmm. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής, λίγο μετά τις 7-8 η ώρα, έδειξε κάποιες φωτογραφίες σύμφωνα στις οποίες η ίδια λέει ότι αυτό που απεικονίζεται είναι προσωπικά αντικείμενα, κυρίως προσωπικά αντικείμενα των επιβατών του τρένου, μεταξύ των οποίων προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, τα οποία δεν βρέθηκαν, δεν είναι πια στο χώρο, δεν ήταν τις πρώτες ώρες στο χώρο που έπρεπε να είναι, είχαν πρόωρα μεταφερθεί, με αποτέλεσμα να γίνει μια αλλίωση και άνθρωποι να ψάχνουν για τους συγγενείς τους, να ψάχνουν να βρουν DNA, γιατί κάποιοι έχουν εξαλειωθεί ουσιαστικά. Ψάχναν να βρουν προσωπικά αντικείμενα, έδειξε ότι υπήρχαν ταυτότητες, υπήρχαν εισιτήρια, υπήρχαν μια σειρά από στοιχεία τα οποία, ναι, σε μια έρευνα είναι κρίσιμα. Δεν υπήρχαν αυτά, τα έδειξε σε φωτογραφίες. Η ταυτότητα είναι κρίσιμη σε μια έρευνα και τα προσωπικά αντικείμενα. Δεν είναι κρίσιμο όταν κάνεις μια έρευνα για το τελικά ποιοι ήταν αυτοί μέσα στο τρένο. Γιατί ψάχναμε ποιοι ήταν μέσα στο τρένο. Δεν ξέραμε ποιοι ήταν μέσα στο τρένο. Κάποιους δεν ξέραμε, Νίκο. Υπήρχαν αμφιβολίες στις πρώτες ώρες αν έχουν μπει κάποιοι στο τρένο. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα κρίσιμα που ο Νίκος αμφισβητεί. Εντάξει, η αστυνομία ωστόσο θα τα έχει συλλέξει. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπάρχει, είναι θέμα συγκάλυψης όταν αυτά απομακρύνονται όλα αυτά τα στοιχεία τόσο γρήγορα από το συγκεκριμένο από το χώρο. Αυτό αναστάτωσε πάρα πολύ τον κύριο Βορύδη, έξω να τις επιτέθηκε και ήταν και σκληρή απάντηση για την κατηγόρηση για πολιτική φυχηδαιότητα που δεν έχει προηγούμενο και ίδιος δεν έχει ξανασυναντήσει. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης σκληρά του απάντησε. Ότι εγώ δεν κουβαλούσα στη ζωή μου ποτέ τσεκούρια και δεν φλέρταρα με δημοκρατικά καθεστώτα. Ήταν και τεράστια η ένταση μεταξύ τους και κάτι τελευταίο σας σχόλιο, δεν ξέρω αν θα πάρουμε τις απαντήσεις από αυτή τη διαδικασία που αποζητούσαμε να πάρουμε και δεν ξέρω και αν η αντιπολίτευση και όσοι έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη πρόταση δυσπιστίας θα πάρουν όντως τις απαντήσεις που ενδεχομένως δεν θα τις πάρουν μάλλον. Αλλά όντως το πολιτικό μέγεθος των πρωταγωνιστών στη Βουλή είναι κάτι που νομίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν. Νίκο, δυστυχώς δεν είδαμε το πολιτικό μέγεθος του κυρίου Κασελάκη όταν μίλαγε για αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε σήμερα, ως σοου και ως κοκορομαχία. Σήμερα ανακάλυψε προφανώς ότι δεν είναι ούτε σοου ούτε κοκορομαχία και είναι μια σοβαρή συζήτηση και καλά κάνει και καλώς ήρθε. Δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο για τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ρίξουμε την κυβέρνηση πρωτότυπη και να χαρακτήσει τους δικαστικούς μας παρόμοιους με αυτούς που όταν η Χούντα εξουσίαζε τα πράγματα χειροκροτούσαν τη Χούντα. Αυτά δύο χαρακτηριστικά. Το τρίτο κομμάτι. Δεν χρειάζεται να δώσει κάποιο απάντηση στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ξέρει τις απαντήσεις. Τις είπε ότι φταίει ο Καραμαλής, υπεύθυνη η κυβέρνηση, χαίρεται η Νέα Δημοκρατία που σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Αυτά ακούγαμε νωρίτερα. Ο κ. Καραμαλής λοιπόν έκανε αυτό που πιστεύει και αυτό που είχαμε πει χθες και το συζητάγαμε. Ο κ. Καραμαλής είπε ότι δεν έχει καμία ασυλία. Καμία βουλευτική ασυλία. Και στο κομμάτι της προανακριτικής, επειδή δύο πράγματα ο κ. Καραμαλής, είπε πολύ απλά: καταθέστε πρόταση προανακριτικής και εδώ είμαι. Ακούσαμε κάποια προανακριτική να καταθέτει κάποιος με συγκεκριμένα ποινικά δικήματα για τον κ. Καραμαλή. Εγώ δεν άκουσα ούτε και σήμερα προκλήθηκαν και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Καλαματιανός και ο κ. Φάμελος. Δεν άκουσα να καταθέτει κάποιος για ποιο λόγο θα ασκήσει ποινική δίωξη μέσω προανακριτικής στον κύριο Καραμαλή. Νίκο, δεν έχεις, σε αυτό το τραπέζι το ίδιο δεν έχεις πει και εσύ ότι όντως θα έπρεπε ο Καραμαλής ο ίδιος να πάρει τις απαραίτητες διαδικασίες. Αυτά που έλεγα αυτό εγώ πάρα πολλές μέρες να πει ότι δεν θέλει βουλευτική ασυλία και ότι αν γίνει προανακριτική επιτροπή θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης. Είπε αυτό. Ότι είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Αυτό είπε ο κ. Καλά, λέει μόνο και αν δεν ήταν. Καλά, εντάξει. Μισό λεπτό. Και δεν έχω. Έλα. Αν τα ελληνικά σας δεν είναι καλά, θα τα ξανασυζητήσουμε. Λέω λοιπόν, τρία στάδια. Πρώτον, γιατί άκουσα και το τέταρτο. Να απαντήσω και το τέταρτο, είπε η Μάγκη. Είπε ότι λέει, κακός ο κ. Βορύδης είπε ότι η Βουλή αποφάσισε τη μη ποινική δίωξη του κ. Καραμαλή. Έγινε εξεταστική επιτροπή για να παραπεμφθεί ο κ. Καραμαλής, αυτό τουλάχιστον το αίτημα, σε προανακριτική επιτροπή και να υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
η πλειοψηφία της Βουλής, έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες, αποφάσισε ότι ο κ. Καραμαλής σε αυτά που περιείχε το συγκεκριμένο πόρισμα δεν έχει ποινική ευθύνη. Ναι, αυτό ακριβώς έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Ας καταθέσουμε λοιπόν. Και ο κύριος Βορύς, ξέρω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τα λαϊκά δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, αυτή η ντροπή που είπε ο κ. Φαραντούρης και ακόμα παραμένει εν δυνάμει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους χαίρεται. Λέω όμως επί της διαδικασίας να χαίρεται και τον κύριο Κασελάκη από την διαπίστωση που αντιγράφει τον κύριο Τραμπ. Πάμε όμως στη διαδικασία για να μάθουμε. Πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, δεν θα τρελαθούμε στο τέλος. Υπάρχει αίτημα για προανακριτική με συγκεκριμένες ποινικές κατηγορίες για τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει. Εγώ δεν την έχω ακούσει. Την ακούσαμε σήμερα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές προανακριτικής επιτροπής. Δύο εκδοχές. Η επιτροπή που περιγράφεις εσύ είναι η προανακριτική παγίδα. Είναι η επιτροπή στην οποία. Όχι, μισό λεπτό, επειδή προσπαθώ να βάλω τα ελληνικά μου όσο μέτρια. Εγώ προσπαθώ να τα βάλω γιατί δεν είναι κατανοητός. Εγώ φταίω. Λοιπόν, δεν μιλάω σε ριζαϊκά, η προανακριτική παγίδα. Που είναι ότι έχει την πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι παγίδα. Δημοκρατίες είναι παγίδα να έχει κάποιο κόμμα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συγκροτείται, μισό λεπτό. Συγκροτείται η Εξεταστική Επιτροπή και αποφασίζει ο κύριος Μαρκόπουλος της προανακριτικής ή όποιος ότι δεν του χρειάζεται η μαρτυρία Γενιδούνια, δεν του χρειάζεται η μαρτυρία Τσαλίδη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν του χρειάζεται η μαρτυρία Σπηλιόπουλου και βγάζει ένα πόρισμα διά της πλειοψηφίας. Ότι δεν γίνεται τίποτα. Θέλετε να αντιστρέψουμε τους κανόνες της δημοκρατίας. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Πώς να γίνεται, πες, αυτό, να τελειώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Καραμαλής για τα ίδια αδικήματα δεν μπορεί να ξαναερευνηθεί. Άρα μέσω της προανακριτικής. Ποια είναι τα αδικήματα που κατηγορείται, καθαρίζει. Άρα μέσω της προανακριτικής. Θες να μου πεις τα αδικήματα που κατηγορείται. Αν ο κύριος Καραμαλής σήμερα μιλούσε για το δεύτερο κομμάτι προανακριτικής επιτροπής, δηλαδή για την προανακριτική της μιας μέρας, που με όλα τα περιγραφόμενα ως αδικήματα μέσα σε μία συνεδρίαση στέλνουν το πρόσωπο στη δικαιοσύνη. Και δεσμεύεται να πάει, τότε θα ήταν άλλο. Επειδή ερμηνεύεις πολύ καλά τις προανακριτικές, λέω, πείτε μου για ποια αδικήματα σήμερα ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Καλαματιανό, τον κύριο τον Οπλίτη Κασελάκη, γιατί είναι ακόμα φαντάρος ο άνθρωπος, που κατηγορεί τον Καραμαλή. Εγώ δεν τα άκουσα. Είμαι βέβαιος πάντως ότι εάν η πλειοψηφία δεσμευόταν ότι μέσα σε μια συνεδρίαση θα στείλει τον κύριο Καραμαλή στο επόμενο στάδιο, όπως είχε γίνει με την Οβάρτης με τα ευρωπαϊκά πολιτικά πρόσωπα, θα τα βρίσκανε τις κατηγορίες. Αντί για αυτό η αντιπολίτευτη πρόταση και δεν τη δεχτεί η κυβέρνηση, εδώ θα είμαστε να την ξανασυζητήσουμε. Λέω, μέχρι σήμερα ισχύει αυτό. Εγώ θα χαιρούμαι πάρα πολύ να βλέπα στην ίδια θέση που ήταν τον Καραμαλή σήμερα να βρίσκεται ο Τόσκας, να απολογηθεί για το πώς κάηκαν οι άνθρωποι. Στο μάτι και τι εντολές έδινε, να μάθω τι απάντηση δίνει, γιατί δεν έχει δώσει. Υπάρχει τραυματίας, και το έχουμε πει εδώ, αλλά το δεν πειράζει, ευκαιρία να ζωτήσει το λόγο. Πολυτραυματίας του Ματιού, ο οποίος ζητάει τη δίωξη του κυρίου Τόσκα, γιατί είπε ψέματα στις καταθέσεις του. Να δω λοιπόν, δεν τον είδα τον κύριο Τόσκα να καταθέτει στη Βουλή. Δεν το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει προανακριτική επιτροπή για το μάτι, που είχε την πλειοψηφία και έχει ευαισθησία, δημοκρατική ευαισθησία. Εγώ μαζί του είμαι. Γιατί δεν την έκανε. Να μάθουν ποιοι φταίνε που 114 άνθρωποι κάηκαν. Δεν το είδα. Ο Καραμαλής λοιπόν πήγε εκεί, είπε ότι εγώ δέχομαι να μην έχω πληθυντική ασυλία. Να πούμε και για το μάτι. Ξέρω τα Τέμπη. Όχι, όχι, να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά ακραίο καιρικό φαινόμενο με δυστύχημα τρένων. Θα σου απαντήσω. Δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο να μην λειτουργεί το 112, να αφήσουν τους ανθρώπους να κάνουν επειδή δεν μπορούσαν να συντονίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την αστυνομία, αντί να τους στείλουν σε μια οδό διαφυγής, αντί να στείλουν το λιμενικό να τους μαζέψει τη θάλασσα. Δεν τα έκανε αυτά. Να μην πάει ο Τσίπρας και να λέει ψέματα ότι δεν υπήρχαν νεκροί, ενώ ήξερε ότι υπήρχαν νεκροί. Αυτό είναι θέμα ακραίων καιρικών φαινομένων. Είναι ακραίες ανικανότητες εγκληματικών ευθυνών. Το ότι δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάχνει δικαιοσύνη. Ναι, επαναλάβω. Κάποιοι το πλημέλημα δικαιοσύνη. Ναι, γιατί αυτοί πρέπει να πάνε δεν πήγανε τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν πήγαν τα πολιτικά πρόσωπα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν κατηγορούμενοι. Ποιο πολιτικό πρόσωπο πήγε. Πήγε κανένα υπουργό. Πήγε κανένα υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του Ματιού. Ποιος υπουργός πήγε. Βρέθηκαν αποχρώσεις ενδείξεων. Μα έγινε εξεταστική και προανακριτική. Σκόνταψε δικογραφία στο όνομα κάποιου υπουργού για να στείλει. Σκόνταψε στο όνομα του Καραμαλή. Υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεων από κάποια δικαστική διαδικασία. Λοιπόν, μέχρι σήμερα που συζητάμε. Μα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία της αγγελίας Λάρισας. Δεν περίμενε καν εξεταστική να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, κατηγορείται για ότι αγνόησε προειδοποιήσεις. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, λέω γιατί κατηγορείται. Από ποιον κατηγορείται. Από ποιον. Και στην εξεταστική. Από ποιον κατηγορείται. Από την αντιπολίτευση, Νίκο μου. Ότι έχει καταθέσει από τον κύριο Σπηλιόπουλο, τον κύριο Τσαλίδη και από τους μηχανοδηγούς επίσης. Πλην της αντιπολίτευσης.
Και πέρα από αυτό, ναι. Αυτό που, γιατί είπε για τα ελληνικά μας, ναι. Όντως, επειδή... Όχι, για τα δικά μου ελληνικά, μην είναι κατανοητά. Αυτό είπαμε. Λοιπόν, τις εξηγήσεις, την ερμηνεία του κύριου Καραμαλή, ναι. Την έδωσε ο κύριος Βορύδης όσα είπε. Ο κύριος Καραμαλής, αν διαβάσει την ομιλία του, είπε ότι είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, ναι, κάντε προανακριτική αίμα αδικήματα και εγώ είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Αυτό είπε. Τι να κάνω τώρα. Και το είπε και ο κύριος Βορύδης. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό που έγραψε πριν ο Γιώργος είναι απάντηση. Κάναμε μία. Ήρθε 8,5 ώρες και κατέθεσε να του ζητήσουμε και ευχαριστώ δηλαδή του κύριου Καραμαλή που 8,5 ώρες τον ήταν. Πήγε κάποιο άλλο από το εγκλήματα κρατικά. Τον αρμόδιο υπουργό στην συγκεκριμένη εξεταστική και τον απασχολήσαμε 8,5 ώρες. Λοιπόν, ζήτησε κανείς να πούμε μπράβο στον Καραμαλή. Όχι, το τόνισε ο κύριος Βορύδης. Μα έχετε λέει 8,5 ώρες ήταν όχι, ο κύριος Καραμαλής. Όχι, είπαν ότι κρυβόταν και απάντησε το κρυβόταν που είπε η αντιπολίτευση. Ότι ο κύριος Καραμαλής, εν αντιθέσει με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίστηκαν ποτέ, δεν είχε καμία προανακριτική και καμία ευθύνη. Τι να κάνω τώρα. Να ξαναγράψουμε την ιστορία. Αντί ξαναγράψουμε. Στα τέμπη φταίει ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης. Πάμε. Εντάξει, ησυχάσαμε. Πάμε, συνεχίστε. Το θέμα είναι, μήπως εδώ κάποιοι ξεκινούν με το αξίωμα ότι στα τέμπη δεν φταίει ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω τι, ότι πρέπει η δικαιοσύνη για όσους φταίνε να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Ωραία. Αυτό, τέλεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει η δικαιοσύνη να έχει πρόσβαση σε όλους. Σε όλα και σε ό,τι αφορά τους πρώην. Ο κ. Γεννηδίνας κατέθεσε τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά βεβαίως στους πρώην υπουργούς, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει μια προανακριτική μιας μέρας. Για να φύγουν από τη Βουλή, να τελειώσουν, να υπερπηδήσουν τη δικαιοδοσία της Βουλής. Η δικαιοσύνη πρέπει να στείλει το αίτημά της, έτσι δεν λειτουργούν οι δημοκρατίες ακόμα. Είπα, όταν εφαρμόσουμε την άποψη του Φαραντούρη ότι πρέπει η Ευρωπαία δικαστικός εισαγγελέας να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση, θα ισχύει αυτό που λέμε τώρα σε παράμετρο. Λέω, η δικαιοσύνη μόλις στείλει το όνομα του κυρίου Καραμαλή για ποινικές ευθύνες ή οποιοδήποτε άλλου υπουργού της κυβέρνησης, οφείλει, αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, να συστήσει προανακριτική και να στείλει τον κύριο Καραμαλή και όποιον άλλο υπουργό υπάρχει στην ελληνική δικαιοσύνη. Τελεία. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Να βγάλω και απόφαση. Δικαστική δεν μπορώ να την βγάλω. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει βγάλει. Το ΠΑΣΟΚ την έχει βγάλει, εγώ δεν μπορώ να την βγάλω. Η προανακριτική μπορεί να συσταθεί αν το ζητήσει η αντιπολίτευση ή αν το ζητήσει η συμπολίτευση. Πρέπει να δεν χρειάζεται να το ζητήσει. Για να το ζητήσει η αντιπολίτευση, αυτό εξηγώ. Ότι πρέπει η αντιπολίτευση να καταθέσει αίτημα με συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα του κυρίου Καραμαλή. Μέχρι σήμερα που συζητάμε, η αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει ποινικά αδικήματα του Καραμαλή. Ναι, γιατί ας δεν καταθέσει εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία ότι θα λειτουργήσει με όρους διαλεύκανσης της υπόθεσης. Θα απαντήσω. Αυτό είναι μία εκδοχή. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν λειτουργήσει όπως συζητάμε τώρα, θα είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό και στην αντιπολίτευση. Ναι, αλλά θα έχει καθαρίσει ο κύριος Καραμαλής έχει εκ των προτέρων. Ο κύριος Καραμαλής, θα επαναλάβω, αν του ασκήσει δίωξη ελληνική δικαιοσύνη, δεν ξέρω αν θα καθαρίσει όπως το διηγείται. Αν περάσει από μια προανακριτική η οποία θα αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να το κάνει. Έχει πάει αίτημα τέτοιο από την ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να βρει άλλα αδικήματα για να του ασκήσει. Θα επαναλάβουμε λοιπόν. Και για την, αυτή που λέμε την προανακριτική των 24 ωρών, πρέπει να των 8 ωρών, των 10 ώρων, πώς θέλει η αντιπολίτευση, πρέπει να πάει η δικαιοσύνη να στείλει αίτημα για τον Καραμαλή με ποινικά αδικήματα. Αυτό είναι ο πρώτος τρόπος. Να το αποφασίσει η Βουλή. Ο δεύτερος τρόπος είναι πρέπει να υπάρχουν κατηγορίες για τον κύριο Καραμαλή με βάση ποινικές ευθύνες. Ας πάει λοιπόν η αντιπολίτευση να την καταθέσει την πρόταση αυτή, για ποια αδικήματα κατηγορεί τον Καραμαλή, και αν δεν αποφασίσει η πλειοψηφία της Βουλής τη δίωξή του, θα είναι υπόλογη η πλειοψηφία της Βουλής. Απλά, ξεκάθαρα, δημοκρατικά, κατανοητά. Τι να κάνω τώρα. Ή αν αποφασίσει την προανακριτική και στην προανακριτική πάλι αρχίσουμε ποιοι μάρτυρες θα πηγαίνουν, ποιοι θα κόβονται κτλ. Αν 8 πάλι θα έχουμε αν 8 ώρων, αν γίνει προανακριτική με βάση την δίωξη της ελληνικής δικαιοσύνης, το αίτημα της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν χρειάζεται να γίνουν όλα αυτά που συζητάμε. Είναι μια πολιτική απόφαση. Που η κυβέρνηση πρέπει αυτό να λέω. Που η κυβέρνηση δεν διαμηνύει ότι θα την πάρει όμως. Εγώ άκουσα τον Καραμαλή σήμερα λέει. Όταν λέει ο Καραμαλής ότι εγώ είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης, αυτό τουλάχιστον εγώ ερμήνευσα. Εσείς μπορείτε να ερμηνεύσετε ότι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προανακριτική θα κάνει μία συνεδρίαση. Όσο και να θέλουμε να πούμε κάτι εμείς παραπάνω, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Θα το αποφασίσει η κυβέρνηση. Και λέω λοιπόν, αν η κυβέρνηση τον καλύψει τον κύριο Καραμαλή στο αίτημα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα είναι υπόλογη κυβέρνηση. Μάλιστα. Αν η αντιπολίτευση συνεχίζει το κρυφτούλι και περιμένει μόνη της η κυβέρνηση να το κάνει, δεν θα το κάνει ποτέ. Περιμένω λοιπόν τον κύριο Φάμελο αύριο που θα μιλήσει και θα έχει το θάρρος συγγνώμης, τον κύριο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει, να πει: κατηγορώ τον κύριο Καραμαλή πρώτον για αυτό το ποινικό αδίκημα, για αυτό το δεύτερο ποινικό αδίκημα, για αυτό το τρίτο ποινικό αδίκημα. Αν τα ακούσω και τον καλύψει η κυβέρνηση, θα φταίει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Έτσι λειτουργεί δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Μαγκή. Ενώ τώρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όλοι, δύο μέρες τώρα, παρακολουθούμε μία. Ένα σοου παρακολουθούμε που ο κ. Κασελάκης. Λοιπόν. Ναι, έχει. Ένα σοου. Έχει αυτή είναι η αντίληψη του για τη δημοκρατία. Όχι, Νίκο, δεν είναι. Είναι η αντίληψη για τη δημοκρατία. Ναι. Την καταλάβαμε σήμερα όλοι από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η αντίληψη για τη δημοκρατία. Ποια χαρά. Να την πεις.
Τα έχει πει όλα ο κύριος Βορύδης. Τα έχει πει όλα ο κύριος Βορύδης. Άμα σε καλύπτει ο κύριος Βορύδης, δεν τον ψηφίσει την επόμενη φορά. Σίγουρα όχι. Δεν με καλύπτει. Αφού σε καλύπτει, τι να κάνω τώρα. Έχει πει πώς αντιλαμβάνεται η συμπολίτευση τη δημοκρατία. Επίσης, είδαμε και τις αντιδράσεις και το πώς διαδρούσε με τους ομιλητές. Τις κυβερνήσεις τις επιλέγει ο ελληνικός λαός. Εντάξει. Αν πάλι σας φταίει ο ελληνικός λαός για τις διπλές επιλογές που έκανε τον Μάιο και τον Ιούνιο, μπορείτε να κατηγορήσετε τον ελληνικό λαό. Ή να φέρετε κάποιον άλλο λαό να βρίσκεται στην Ελλάδα και να ψηφίζει τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, όποιον θέλετε. Αλλά για την ώρα, όσο υπάρχει αυτός ο πληθυσμός και κατοικείται η Ελλάδα από αυτούς τους Έλληνες, ψήφισε τον Μάιο, ψήφισε τον Ιούνιο, κρίνεται η κυβέρνηση από τους πολίτες σε πρώτη φάση της ευρωεκλογίας και σε δεύτερη όποτε προκύψουν οι εθνικές. Μαγκή. Εντάξει, ο ελληνικός λαός ψήφισε μια κυβέρνηση να διαχειριστεί την καθημερινότητά του. Η αλήθεια αυτή είναι. Και επέλεξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σωστά η δημοκρατία όταν κρυβόμαστε πίσω από αυτό το ποσοστό και όταν σημαίνει ότι κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τόνοι από την αντιπολίτευση, η απάντηση είναι 41% σταματήστε. Κάθε φορά που φωτογραφίζεται ο κύριος Καραμαλής ότι έχει ευθύνες και οφείλει να δώσει απαντήσεις, η απάντηση είναι μα ο κύριος Καραμαλής κατέβηκε στις εκλογές και ο λαός των Σερών τον ψήφισε. Στον οποίο λαό των Σερών αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Καραμαλής και μάλιστα θεώρησε ή επέλεξε μεταξύ των επιχειρημάτων να χρησιμοποιήσει ότι η αντιπολίτευση εκβίασε τον λαό των Σερών να μην τον ψηφίσει. Mm-hmm. Αυτά μας είπε σήμερα ο κύριος Καραμαλής. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να μας πει αυτά. Μόνο αυτά περιμένω. Πάλι να σου ξαναδιαβάσω. Θα με αναγκάσετε να διαβάσω όλη την ομιλία του Καραμαλή. Πραγματικά δεν αντέχει ο κόσμος. Εάν άκουσες τα βασικά σημεία. Επειδή τα δείξαμε και μου κάνει εντύπωση από τα βασικά σημεία που άκουσες, αυτό έμεινε ότι ο Καπρόπουλος στο βασικό σημείο που δείξαμε ξέρεις, δεν υπήρχε αυτό που λες. Ξέρεις ότι παρακολούθησα όλη την ομιλία του Καραμαλή. Ναι, και προφανώς επιλέγεις να πεις αυτό. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι εγώ δεν έχω βουλευτική ασυλία. Σας τη δίνω πίσω, την καταθέτω. Ναι. Και ερμήνευσε ο κύριος Βορύδης και τι είπε ο κύριος Βορύδης, ελάτε και να κάνουμε προανακριτική, όπως θα την κάνουμε, και να αποφασίσουμε τέλος πάντων με άλλα. Με άλλα όμως, με άλλες κατηγορίες, αυτές τελειώσανε. Για αυτές έχει αποφασίσει το ελληνικό κοινοβούλιο. Για ποιες κατηγορίες, υπήρξε κάποια κατηγορία αποφάσισε το. Λέω ότι είπε ο κύριος. Εγώ λέω ποια κατηγορία αποφάσισε η Βουλή. Λέω για τις εγκληματικές ευθύνες του κύριου Καραμαλή. Και όλα αυτά. Θες να μου κάνεις συγκεκριμένες ευθύνες. Ότι αγνοούσε τις προειδοποίησεις. Για την τηλεδιοίκηση που κάει το 2019 που κάει και δεν έκανε τίποτα. Για τον τρόπο με τον οποίο μετατέθηκε ο συγκεκριμένος μηχανοδότη. Όχι μηχανοδηγός, συγγνώμη, σταθμάρχης, που δεν τηρούσε τα όλα αυτά. Μας είπε, ωραία, όλα αυτά πήγανε στην εξεταστική και η εξεταστική αποφάσισε και ό,τι αποφάσισε υπάρξε 600 σελίδες. Τελείωσε. Οι ευθύνες του ότι ο σταθμάρχης δεν χάραξε τη γραμμή αυτόματα ώστε να δει ότι δύο τρένα πάνε στην ίδια γραμμή. Είναι το ότι ήταν ρουσφέτη και όλοι το γνωρίζουμε. Απεδείχθη ότι είναι ρουσφέτη. Άσε το όλοι το γνωρίζουμε. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν ρουσφέτη του Καραμαλή. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν ρουσφέτη. Ναι, ότι δεν. Αυτή που τον εκπαίδευσε, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος να τον εκπαίδευσε, δεν άνοιξε στη Νέα Δημοκρατία. Ο διευθυντής που έπαιρνε τις βάρδιες και έβαλε το συγκεκριμένο άνθρωπο να κάνει πρόσληψή του. Η φωτογραφική πρόσληψή του που είχε περάσει το όριο ηλικίας. Μετάταξη. Δεν ήταν πρόσληψη. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Η υπουργική απόφαση που ανεβάζει το όριο από τα 40 τόσα στα 58 έχει υπογραφεί Καραμαλή. Είναι ποινικό αδίκημα. Έχει υπογραφεί Καραμαλή. Είναι ποινικό αδίκημα, ρωτάω. Έχει υπογραφεί Καραμαλή. Είναι ποινικό αδίκημα. Όλες οι μετατάξεις που γίνονται και επίσης έχει περιγράψει η αντιπολίτευση. Εγώ νομικός δεν είμαι. Έχει περιγράψει ενδεχόμενα αδικήματα δια της παραλήψεως και με αυτήν έτσι την ερμηνεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μπορούσε να παρακαμφθεί αυτή η διαδικασία. Και επίσης, επαναλαμβάνω, νομικός δεν είμαι, αλλά λένε ότι ακόμα και αν αγνοηθούν προειδοποιήσεις για επέλευση τραγικού γεγονότος, ακόμη και αυτό μπορεί να τεκμηριώσει ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι το θέμα τώρα να κάνουμε νομική ή νομικήστική συζήτηση. Απλώς, εάν υπάρχει η πολιτική δέσμευση ότι η προανακριτική θα λειτουργούσε μόνο για να στείλει τον κύριο Καραμαλή στον φυσικό του δικαστή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα φανεί όταν κατατεθεί η πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Θα περιμένω λοιπόν την πρόταση να κατατεθεί αύριο, που είναι τελευταία μέρα τη συζήτηση στη Βουλή, με την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι θα έχουν τη δυνατότητα τα κόμματα της εξωματικής, όχι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, τα τέσσερα κόμματα που κατέθεσαν την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, θα έχουν όλο τον χρόνο να κάτσουν μαζί όπως έφτιαξαν την πρόταση δυσπιστίας, να φτιάξουν μια νομική πρόταση, να γίνει προανακριτική με συγκεκριμένα δικήματα για τον κύριο Καραμαλή,
Και αν η Νέα Δημοκρατία δεν αρθεί στο ύψος των περιστάσεών της και δεν πει ναι στην Προανακριτική Επιτροπή, εγώ θα είμαι πρώτος εδώ που θα συζητάμε. Το έχω πει πολύ καιρό, θα το ξαναπώ και εκείνη τη μέρα, ότι έχει τεράστιες ευθύνες που δεν πήρε την εξεταστική ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Κανείς δεν ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Επειδή η πλειοψηφία έχει την ευθύνη. Ούτε η πλειοψηφία ήρθε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μετέχω στην εξεταστική επιτροπή. Με βάση τα ρεπορτάζ, αυτά που είδαμε. Τα ρεπορτάζ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορείς να μου πεις. Λέω, δεν έχω το φάκελο μπροστά για να ξέρω με ποιο σκεπτικό αποφάσισε αυτά που αποφάσισε. Στις δημοκρατίες αποφασίζει η πλειοψηφία. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Είτε αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν η προανακριτική λειτουργήσει με την πλειοψηφία. Όλες οι εξεταστικές. Γελάτε, είναι αστείο. Μπορεί να φέρετε άλλο καθεστώ. Να φέρετε το καθεστώ τη Βόρεια Κορέα, τη Βενεζουέλα που θαύμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρωσία που θαύμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φέρουμε το πολίτημα του Πούτιν, του Μαδούρο. Να το φέρουμε στην Ελλάδα. Να διοικείται η Ελλάδα με τον Μαδούρο και τον Πούτιν. Ο Μαδούρο έστειλε 10 πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Ποια πολιτικά καθεστώτα θαύμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν, επειδή τα θαύμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώ και αυτά έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον όρο που συγκρίνουν. Τι? Λέω, δεν είναι. Μίλες για συγκρίσεις, γιατί και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε. Η Ελλάδα μα δεν συγκρίνεται όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, άλλο τύπο το πώ λειτουργεί. Ναι, ελευθερία τύπου στην Κορέα έχει μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου από την Ελλάδα. Τι να κάνω, και στην Τουρκία μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου για την Ελλάδα. Λοιπόν. Δεν θα ήθελα να συγκρίνω με τέτοιες χώρες. Εντάξει. Να βάλουμε στην συζήτηση και τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Μπα και μα βοηθήσει λίγο να τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τη βοήθειά σας. Πείτε μου. Λοιπόν, παρακολουθείτε την συζήτηση. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με τα δεδομένα. Λέει ο κύριος Καραμανλής ότι ούτε κρύφτηκε ούτε σκοπεύει να κρυφτεί πίσω από κάποια βουλευτική ασυλία. Έχει αυτό κάποια πρακτική, νομική ή πολιτική σημασία. Αφήστε το πολιτική. Πρακτική ή νομική σημασία. Είναι άλλο πράγμα, γιατί εδώ μιλάμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και την υπουργική ασυλία. Καταρχάς, μιλάμε για αδικήματα που διαπράχθηκαν, εφόσον διαπράχθηκαν, κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπουργού. Ναι. Άρα, είτε ο κύριος Καραμαλής ήταν βουλευτής, είτε δεν ήταν, το θέμα της ευθύνης θα ήταν το ίδιο. Η βουλευτική ασυλία. Ναι. Και εδώ θέλω να το διευκρινίσω, γιατί ακούγονται πολλές φορές συζητήσεις που ταυτίζουν τις δύο ασυλίες. Η βουλευτική ασυλία έχει ρυθμιστεί επαρκώς με την αναθεώρηση του 2019. Ναι. Δεν δημιουργεί δηλαδή ιδιαίτερα προβλήματα ούτως ή άλλως. Εκεί που παραμένουν τα προβλήματα είναι για την ευθύνη υπουργών, διότι με την αναθεώρηση πάλι του 2019 έμεινε μισό το βήμα της αναθεώρησης του άρθρου 86. Δηλαδή τι έγινε, καταργήθηκε απλώς η παραγραφή, αλλά παρέμεινε η αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης κατά υπουργών, κακώς κατά την απόψη μου, διότι αυτό ήταν κάποτε μια αρμοδιότητα της Βουλής με ενδιαφέρον, το περίφημο impeachment στο 19ο αιώνα, αλλά στη συνέχεια οι σημαντικότερες, οι κοιτίδες του κοινοβουλευτισμού, ας πούμε, η Αγγλία, η Γαλλία, αλλά και η Γερμανία, έχουν εγκαταλείψει αυτόν τον τρόπο άσκησης δίωξης. Παραμένει σε κάποιες χώρες, αλλά στις πιο βασικές δεν ισχύει πλέον. Ναι. Και αυτό θα ήταν καλό να ισχύσει και για τη χώρα μας, δηλαδή να αλλάξει με την επόμενη αναθεώρηση και να ανατεθεί αποκλειστικά στην δικαστική εξουσία, αλλά με ασφαλιστικές δικλείδες. Όχι να πηγαίνει στον εισαγγελέα πρωτοδικών οποιοδήποτε αίτημα, αλλά να υπάρχουν συλλογικά δικαστικά όργανα, τα οποία θα αποφασίζουν αντί για τη Βουλή αν θα ασκηθεί δίωξη κατά υπουργών, η οποία θα εκδικάζεται από το υπάρχον δικαστήριο. Αυτά όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει το πλαίσιο. Ακριβώς. Βγαίνει και από τη συζήτηση αυτή ότι πρώτον πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 επιτέλους, συνολικά. Ναι. Για να μην έχουμε αυτό το φατριασμό της εκάστοτε πλειοψηφίας, γιατί για φατριασμό πρόκειται, ανεξάρτητα από ποια κόμμα. Και το δεύτερο, πρέπει να αλλάξει και η ίδια η διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών. Διότι βλέπετε ότι και εκεί έγινε μια σημαντική αλλαγή. Ναι. Μπορεί να, με 2/5 των ψήφων στη Βουλή, να συσταθεί η εξεταστική επιτροπή. Και τις δύο αλλαγές έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Σωτηρέλη. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας, έγιναν αλλαγές με την αναθεώρηση και με προτάσεις που έγιναν για την αναθεώρηση. Τι να κάνουμε, η κυβέρνηση αυτή. Η αναθεώρηση δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, είναι βουλευτών. Συγγνώμη κύριε Σωτηρέλη, η πλειοψηφία δεν τις ψήφισε. Ναι, αλλά η πλειοψηφία μεγαλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και με τους δικούς της έφτανε. 180. Εγώ το αναφέρω. Πρέπει να πάρει. Επίσης, συγγνώμη, για να αλλάξει το πλαίσιο των εξεταστικών, στην πρωτοίνουσα Βουλή δεν είχε πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Συνεχίστε. Χρειάστηκαν δύο βουλές για να γίνει αυτή η ιστορία.
Εάν δεν υπήρχαν 180, δεν θα γινόταν η ανθόρυση. Άρα δεν είναι τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να λέμε ότι την πρόεδρο τη Δημοκρατία την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σωτηρέλη. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς είναι στην ανθόρυση. Θέλει 180. Η Νέα Δημοκρατία έχει 160. Αν δεν είχε τη θέληση η Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε 180 η Νέα Δημοκρατία. 158 σα λέει, κύριε Σωτηρέλη. Άρα τα. Μόνο τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να την περάσουν μόνοι τους. Αυτά είναι προτάσεις. Με συγχωρείτε, και αν δεν συμφωνούσαν τα άλλα κόμματα, πάλι δεν μπορούσαν να περάσει. Τι μου λέτε. Συνεχίστε. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι για το πώς πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Για τις στατιστικές επιτροπές, εκείνο που λείπει είναι το ποιος κάνει το πόρισμα. Εδώ θα πρέπει με την αναθέωση να αλλάξει και αυτό. Διότι το πόρισμα, να γίνεται ένα πόρισμα από κάθε κόμμα και με την πλειοψηφία να κυριαρχεί. Ας πούμε την εκάστοτε πλειοψηφία και άρα το πόρισμά της να συζητείτε μόνο, δεν βγαίνει άκρη. Θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή, να προβλεφθεί μια επιτροπή που να την ορίζει η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή από προσωπικότητες κύρους με αυξημένη πλειοψηφία, 180 ή και 4/5, η οποία να συντάσει ένα πόρισμα και ενδεχομένως να ζητάει και συμπλήρωση της εξέτασης. Εάν κατατεθεί ένα πόρισμα, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό έγινε, θυμίζω, στην Ισλανδία πριν από κάποια χρόνια. Και το αποτέλεσμα ήταν να παραπεμφθεί με βάση τα πορίσματα της Εξεταστικής ο Πρωθυπουργός τότε σε δίκη. Ναι. Αυτό είναι που μας λείπει στη χώρα μας, ότι δεν υπάρχει τόλμη η Βουλή να αποκτήσει πραγματικά τις αρμοδιότητες που πρέπει, αλλά και να χάσει τις αρμοδιότητες που δεν μπορεί να τις ασκήσει σωστά, όπως είναι η άσκηση της δίωξης των υπουργών. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι η εκάστοτε πλειοψηφία, αν θέλει να παραπέμψει, παραπέμπει, αν δεν θέλει να παραπέμψει, δεν παραπέμπει. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Αυτό το πρόβλημα μας. Τώρα, αυτό το τέλος πάντων γάντι, τώρα δεν, ας μην χρησιμοποιήσω τέτοιες φράσεις με δεδομένη την τραγικότητα αυτού που συζητάμε, η πρόκληση προς την αντιπολίτευση, η πρόσκληση του κυρίου Καραμαλή ότι όποιος θέλει ας καταθέσει πρόταση για προανακριτική, είμαι στη διάθεση δικαιοσύνης, τι πρακτικό αντίκρισμα έχει? Κοιτάξτε, για να κατατεθεί πρόταση για προανακριτική πρέπει να υπάρξουν διαφορετικά πραγματικά περιστατικά από την προηγούμενη φορά. Γιατί έχει σχιάσει και ήδη υπήρξε μια πρόταση για σύσταση προανακριτικής, η οποία απορρίφθηκε. Επομένως, καλό θα κάνει η αντιπολίτευση να περιμένει και τις ανακριτικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη και τις δικαστικές διαδικασίες και εφόσον υπάρξουν νέα πραγματικά περιστατικά, να υποβάλει πρόταση για προανακριτική, επειδή δεν χρειάζεται να κάνει. Αύριο και μεθαύριο, πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα την τεκμηριώνουν. Θυμίζω πάντως κάτι που ξεχνιέται στη δημόσια συζήτηση, ότι ταυτόχρονα με την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής μπορεί να ζητηθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές και η σύσταση ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου από δικαστές, η οποία θα εξετάσει την κατηγορία, τις κατηγορίες και θα εκδώσει ένα πόρισμα το οποίο θα βοηθήσει τη Βουλή για να καταλήξει την απόφασή της. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε με βάση μια αλλαγή του νόμου περιευθύνσης υπουργών που έγινε την περίοδο που ήταν και ο Καστανίδης, αν θυμάμαι καλά, υπουργός δικαιοσύνης, η οποία επιτρέπει μια παρεμβολή της δικαστικής εξουσίας γνωμοδοτικά, ώστε να προσανατολιστεί και η Βουλή προς την Α ή την Β κατεύθυνση. Ναι. Εφόσον λοιπόν υπάρξει αυτή η πρόταση των 30 βουλευτών, θα χρειαστεί πλειοψηφία 151 βουλευτών τουλάχιστον για να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή και μετά. Να γίνει το πόρισμα της προανακριτικής και πάλι η Βουλή με απόφαση 151 θα αποφασίσει αν θα ασκήσει ή δεν θα ασκήσει τη δίωξη. Αυτές είναι οι δυνατότητες που παρέχει σήμερα ο νόμος περιευθύνσης υπουργών, όπως όμως καθορίζεται από το Σύνταγμα. Γιατί όλα τα άλλα θέλουν αναθεώρηση. Η προανακριτική επιτροπή όμως, αν προχωρήσει, συσταθεί κλπ. Ναι. Ούτως ή άλλως θέλει μυστική ψηφοφορία να πούμε. Κατά συνέπεια, ουδής μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι δεν θα αυτονομηθούν τα γεγονότα. Αλλά λειτουργεί δια της πλειοψηφίας, σωστά? Βεβαίως. Θέλει 151, όπως είπα. Άρα, θα είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης εάν θα παραπεμφθεί ο Καραμαλής στο επόμενο βήμα, εάν συντρέχουν φυσικά οι λόγοι από την έρευνα για να παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο, στο ειδικό δικαστήριο κλπ. Ή θα πάρει πολιτική απόφαση να λειτουργήσει η προανακριτική όπως η εξεταστική. Να καλέσει όποιους μάρτυρες θέλουν και να βγάλει ό,τι πόρισμα θέλει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Ακούστε να σας πω. Δεν θα είναι απόφαση της κυβέρνησης. Θα είναι απόφαση των βουλευτών. Να μην τους απαξιώνουμε τους βουλευτές. Υπάρχουν. Βουλευτές, οι οποίοι πιστεύω ότι θα ακούσουν τη συνείδησή τους και θα αποφασίσουν κατά τη συνείδησή τους. Της πλειοψηφίας, τέλος πάντων. Ναι, και της πλειοψηφίας. Και γι' αυτό λέω ότι θα βοηθήσει σε αυτό
η σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από δικαστές, είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελίες εφετών, αυτοί που αποτελούν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ώστε να ακούσουν οι βουλευτές και τη γνώμη των δικαστικών πριν αποφασίσουν. Αν η γνώμη των δικαστών είναι ότι πρέπει να ασκηθεί δίωξη, πιστεύω ότι αρκετοί βουλευτές θα ψηφίσουν ασχέτως του τι θέλει ενδεχομένως ή δεν θέλει η κυβέρνηση. Επομένως, νομίζω ότι είναι θέμα των ίδιων των βουλευτών να αποφασίσουν κατά συνείδηση, γιατί σε αυτή τη διαδικασία κρίνουν ως δικαστές, όχι ως πολιτικοί. Και άρα πρέπει να συνισταθούν όλοι τις ευθύνες τους. Για να μην υπάρχει καχυποψία σχετικά με το εάν θα ενδυθούν το ρόλο του δικαστή ή αν θα παραμείνουν πολιτικοί και κομματικά στελέχη, αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, την προανακριτική μιας μέρας, μπορείτε λίγο να μας πείτε τι θα σήμαινε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνει προανακριτική μια συνεδρίασης και να στείλει για όλα τα περιγραφόμενα ως εικαζόμενα τέλος πάντων αδικήματα τον κύριο Καραμαλή στο επόμενο στάδιο. Και να το πετάξει η Βουλή από πάνω της μέσα σε μια μέρα. Περίπου ό,τι έγινε με τα 10 πολιτικά πρόσωπα στην Οβάρτης, αν καταλαβαίνω καλά. Η σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως είπα, χρειάζεται πρόταση 30 βουλευτών, συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και απόφαση με 151. Τώρα, σε ποιο χρονικό πλαίσιο θα γίνει αυτή η συζήτηση, δεν μπορώ να το πω. Για το μετάλλεο. Συγκροτείται λοιπόν η Προανακριτική Επιτροπή. Ωραία. Υπάρχει δεύτερος δρόμος. Ο ένας δρόμος είναι να κάνει τον ανακριτή. Και να αρχίσουμε έρευνες, μάρτυρες κλπ. Μα η Προανακριτική πρέπει να καταθέσει ένα πόρισμα. Ωραία. Τώρα, το πότε θα το καταθέσει το πόρισμα είναι δική της αρμοδιότητα, δεν μπορεί να προκαθοριστεί. Αν η προανακριτική λοιπόν καταθέσει ένα πόρισμα που να προτείνει στη Βουλή άσκηση δίωξης, η Βουλή θα αποφασίσει πάλι με 151 αν θα ασκηθεί ή όχι η δίωξη. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Μάλιστα. Άρα αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει, δεν κατάλαβα. Αυτή η fast track διαδικασία μπορεί να γίνει στην πράξη? Εάν προτείνει να γίνει απλώς γρήγορα αυτή η διαδικασία, εντάξει. Αλλά αν προτείνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι προτείνει άλλο. Αυτό που έγινε στην Οβάρτης προτείνει, κύριε Σωτηρέλη. Αυτό έγινε στην Οβάρτης. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής έγινε. Και εκεί η πλειοψηφία αποφάσισε με έναν τρόπο άλλο. Ναι, και μετά τι έκανε η πλειοψηφία όμως? Ο φατριασμός της πλειοψηφίας πρέπει να αποφευχθεί. Γι' αυτό λέμε για στεγματική αναθεώρηση. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι αν και όταν φτάσει η πρόταση για να προανακριτική, η Βουλή θα κρίνει κατά συνείδηση. Και θα οι βουλευτές, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βοηθηθούν και από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Δικαστικών, ώστε να αποφασίσουν σωστά για το αν θα ασκηθεί δίωξη. Αυτό θα αποφασίσει μετά. Εάν ληφθεί απόφαση για την άσκηση δίωξης, μετά παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Και πλέον είναι δουλειά του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο βέβαια προβλέπεται και ένα βούλευμα για το αν θα ασκηθεί. Εκεί θα φτάσουν δηλαδή σε μια διαδικασία καθαρά δικαστική. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σωτηρέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, που ο κύριος Σωτηρέλης δικαίωσε αυτά που λέω μέρες και σήμερα βέβαια, έτσι. Αυτό, τελεία. Γιατί δικαίωσε αυτά που... Αν δεν το καταλάβαμε, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ότι το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Ναι, αυτές τις είπαμε. Εντάξει, στενοχωριέστε. Ότι για να αλλάξει αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει αναθεώρηση σε συγκεκριμένα πράγματα, στις εξεταστικές και στη λειτουργία τους και στην διαδικασία που κάνει η Επιτροπή για το θέμα των Υπουργών. Μια χαρά. Αυτό. Τώρα, αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα εγκεφαλικά δεν υπάρχουν πουθενά. Όχι, κάτι να είπε ο κύριος Σωτηρέλης ότι μπορεί να γίνει. Όπως έγινε στην Οβάρτης, ακριβώς. Αυτό είναι το μοντέλο της δικαιοσύνης. Στην Οβάρτης ποιος αποφάσισε, η πλειοψηφία ή η μειοψηφία? Οι δικαστές. Όχι. Στους δικαστές ποιος αποφάσισε να τους στείλει? Η δικαιοσύνη. Όχι. Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ σκόνταψε κατά την έρευνα. Να το ξαναπούμε πάλι μια φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σκόνταψε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστεισε την προανακριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σκόνταψε σε όνομα. Δεν το ξανακούσει, δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό. Όχι. Εσύ πώς έγινε η διαδικασία της προανακριτικής επί ΣΥΡΙΖΑ?
Ποιος ψήφισε. Η δικαιοσύνη. Ποιος ψήφισε στη Βουλή, ποιος ψήφισε. Είναι... Ξεκινάει ένα βήμα πριν το πράγμα. Okay. Η δικαιοσύνη ναι. σκόνταψε σε 10 ονόματα. Όσο όφιλε, έπρεπε να τα στείλει. Στην περίπτωση Καραμαλή έχει στείλει δικαιοσύνη. Έπρεπε να τα στείλει στη Βουλή. Στην περίπτωση Καραμαλή έχει στείλει δικαιοσύνη. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μία-μία. Με ρώτησε κάτι. Τα στείλε στη Βουλή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που είπε είναι. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι η πλειοψηφία. Για να μην δικάσω εγώ. Ναι, μα δεν μπορούσα να δικάσω. Δεν μπορούσα να δικάσω. Θα γίνει προανακριτική για του 10 και μέσα σε μία συνεδρίαση θα του πετάξω από πάνω λέω, λοιπόν, στήλω στήλω και να το στείλω στην κοινωνία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Και ξέρεις, στην Νίκο, περίπτωση. Τι δεν ξέρει. Να απαντήσω. Τότε, να απαντήσω. Της φωνάξτε εδώ, θα γίνει ο ρόλο. Συνεχίστε. Να απαντήσω στον Γιώργο και ύστερα λε και την άλλη. Αυτό δεν έγινε πάντα. Ναι, λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα. Έχει γίνει σήμερα τέτοια πρόταση δικαστική να πάει στη Βουλή. Όχι, δικαστική. Όχι. Δεν έγινε γιατί δεν έχει τελειώσει. Να, γιατί δεν έχει η κυβέρνηση έκλεισε την εξεταστική. Πάμε στο δεύτερο. Πριν κάνει εισαγγελία Λάρισα, ολοκληρώσει την. Πάμε στο δεύτερο. Μα δεν εμποδίζεται, δεν υπάρχει παραγραφή, αυτό εξηγώ. Ναι. Και αυτό είπε ο κ. Σωτηρέλης, ότι δεν υπάρχει παραγραφή. Γιατί δεν θέλω νόμους. Παραγραφείς. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Πατιούτ, ψεκάστε σκουπίστε. Πάμε στο δεύτερο. Μα έγινε ψεκάστε σκουπίστε τελειώστε γιατί υπήρξε μια πρόταση δικαστική. Όταν σκότεψε τα όνομα, αν σκοτάψει το όνομα του Καραμαλή, θα γίνει διαδικασία. Ποιο αποφάσισε η πλειοψηφία. Μα δεν θα μάθουμε. Δεν μπορούμε. Πώς θα, πάρει η πλειοψηφία απόφαση. Παραδίνουμε σε αυτό ότι δεν ακούτε. Η Εξεταστική Επιτροπή κατεβάζει ρολά πριν ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Να επαναλάβω κάτι. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Πες το άλλη μια φορά. Λέω λοιπόν, πώς έγινε η διαδικασία στην Νοβάρτης. Έγινε μια έρευνα από τους δικαστές. Ναι. Οι δικαστές έστειλαν την υπόθεση στην Ελληνική Βουλή. Η πλειοψηφία της Βουλής που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Καμένος αποφάσισε να στείλει στον εισαγγελέα, στο ειδικό δικαστήριο, 10 ανθρώπους. Στον εισαγγελέα αυτό στον εισαγγελέα. Τη διαδικασία. 10 ανθρώπους. Ψήφισε η πλειοψηφία. Δεν ψήφισε κανένας άλλος. Η μειοψηφία έχασε. Ναι, η πλειοψηφία λοιπόν ψήφισε. Ναι, αυτό προσπαθώ να σου πω. Τι ψήφισε. Η πλειοψηφία ψήφισε να μην παίξουν οι βουλευτές τους εισαγγελείς. Λέω λοιπόν τώρα. Εδώ δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία, από την πλειοψηφία τώρα, μία πολιτική δέσμευση ότι θα γίνει το ίδιο. Ούτε τότε υπήρχε πολιτική δέσμευση από την πλειοψηφία. Λέω λοιπόν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει για την ώρα που συζητάμε πρόταση δικαστική για να παραπευθεί ο Καραμαλής, πρώτον. Δεύτερον, αν αποφασίσει η πλειοψηφία. Αυτό που θα αποφασίσει θα πρέπει να το σεβαστεί η αντιπολίτευση, όπως και η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, παρόλο που ήταν στα κάγκελα και φώναζε για την Οβάρτη και του Πασόκ τότε, γιατί κυνηγούσε για το Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ, φώναζαν και οι δύο. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκαν. Όχι. Πήγε στη δικαιοσύνη η ιστορία και αποφάσισε η δικαιοσύνη και την έστειλε στο αρχείο. Για όλους. Αυτό είπε. Ναι, τότε μάλιστα. Που η δικαιοσύνη μιλούσε κάνουμε. Για διευκρίνηση στα ποσά και ούτω ναι, καθεξής. Ναι, ναι. Μια χαρά. Συνεχίζει το πείμα τώρα. Συνεχίζει το πείμα, τέτοια δικαιοσύνη. Δεν τη θέλετε, ναι, τέτοια διευκρίνηση στα ποσά. Εντάξει, όχι, δικαιοσύνη, να μείνουμε στα τη δικαιοσύνη, διότι κυρίες και κύριοι. Στη δικαιοσύνη της Ρουμανίας ή της Ελλάδος. Να ξέρω ποια δικαιοσύνη θα αναφερθούμε από εδώ. Της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Το μένουμε Ευρώπη δεν είναι αλακάρτ, είναι και οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα. Δεν αποφασίζει για τι είναι μόνο οι εντολές του Ζόιμπλε. Στις δημοκρατίες αποφασίζει ο λαός και η Βουλή. Στις δημοκρατίες που σκέφτω ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς αποφασίζουν οι εισαγγελείς της Ευρώπης. Έχει, λοιπόν, εσύ συνομιλήσει με τους, με την πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και σου έχει πει. Ο Φαραντούς δεν είναι στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σύμβουλος του Κασελάκη. Έβγαλε κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που τον αποδοκιμάζει. Γιατί να τον αποδοκιμάσει, επειδή συμφωνείτε η λοιπόν, εισαγγελέας... στο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί ότι οι Ευρωπαίες εισαγγελίες πρέπει να ρίξει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ας μην το πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν συμφωνεί αυτό, και αυτό. Παραπεί. Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές και να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι το ίδιο πράγμα. Υπερβολικό, δεν ξέρω. Οι εκλογές με το να ρίξει την κυβέρνηση οι Ευρωπαίες εισαγγελίες είναι το ίδιο πράγμα. Εξαρτάται από ότι οι δικαστές σήμερα είναι ίδιοι με τους δικαστές της Βουλής. Παραποιείτε μια τοποθέτηση του κ. Φαραντήρη. Συμφωνείτε με την παραποιημένη δήλωση του κ. Φαραντούρη. Με την παραποίηση, όχι. Με αυτό που είπε ο κ. Φαραντούρης είχε μια λογική. Ο κ. Φαραντούρης είπε κάποιες φορές. Παρακαλώ τον κ. Μπαϊράμογλου να παίξει τη δήλωση του κ. Φαραντούρη να την ακούσουμε. Διότι αν δεν ακούσουμε τίποτα ο κύριος Φαραντούρης, θα λέω εγώ τη δική μου παραποιημένη ερμηνεία λοιπόν, και η Μάκη τη δική της εκτίμηση. Θα ψάξουμε να την βρούμε, αν και έχουμε λίγα λεπτά. Και αύριο, μέρα είναι. Εγώ πάντα το και αύριο. Όπως και άλλα που θέλετε. Θα πέσουμε και την δήλωση. Τότε γιατί ο κύριος Παπάς τον άδειασε. Αφού είναι παραποιημένη δήλωση. Δεν ξέρω τι έκανα. Δεν άκουσα ούτε αυτό. Άκουσα μια χαρά τον κύριο Παπά. Μόνο το Βορύδι άκουσες. Ο κύριος Πέτρος Παπάς εννοείς. Ο κύριος Πέτρος Παπάς. Άκουσα όμως με προσοχή και τον κύριο Βορύδι και τον κύριο Φαραντούρη. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είπε. Επίσης, ο κύριος Πέτρος Παπάς δεν φημίζεται για τις εντός γραμμής δηλώσεις του. Ο κύριος Παπάς ήταν θέμα στην προηγούμενη πολιτική γραμματεία. Που στήριξαν τον κύριο Κασελάκη. Θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο που έχει την εμπιστοσύνη του κύριου Κασελάκη και είναι ένα πάρα πολύ καλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον διαγράψει και να κρατήσει τον Πολάκη και τον Φαραντούρη. Απλά ο κύριος Κασελάκης έχει εξοδοτήσει κάποιον συγκεκριμένο να τον εκφράζει, γιατί υπάρχει εκπρόσωπος τύπου. Έχει πάσει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Λέω λοιπόν, αν διαφωνεί, επειδή εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει πολύ συχνά ανακοινώσεις,
θα περίμενα να βγάλει και μια ανακοίνωση γι' αυτό. Μέχρι σήμερα καλά, και εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί μόνο στα την ασυλία ώρες, ο κύριος Καραμαλής. Έφυγε από την ασυλία. Να κάνουμε. Μπορεί να συνοχλεί ότι είχε γενναιότητα να το κάνει. Και εμείς περιμέναμε τον πρωθυπουργό στη Βουλή. Περιμένα. Αύριο, περιμένετε. Θα πάρετε τις απαντήσεις που έχετε απορία. Λοιπόν, μένουμε στα της δικαιοσύνης. Ένα από τα, όχι ακριβώς παραλυπόμενα, μία από τις πτυχές της σημερινής διαδικασίας στη Βουλή ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, έβαλε φωτιά στα τόπια χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με τον μπάζωμα και τα μπάζα. Είπε κάτι του τύπου: όποιος μιλάει για μπαζώματα, με συγχωρείτε, είναι για τα μπάζα. Φυσικά αυτό προκάλεσε μία ομοβροντία αντιδράσεων και από τον Σωκράτη Φάμελο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε το κλίμα. Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Του προτείνω να συναντηθεί με τις οικογένειες των θυμάτων που ήρθαν και μας βρήκαν και μας περιέγραψαν πως ψάχνανε εβδομάδες μετά το τραγικό δυστύχημα να βρουν προσωπικά αντικείμενα των παιδιών τους ή των συγγενών τους εκεί που μεταφέρθηκαν με τα μπάζα μαζί, τα υπολείμματα. Πέρασε κιόλας μία μέρα από το ξεκίνημα της διαδικασίας. Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούριο από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Συνεχίζουν να αναμασούν τα ίδια που λέγαν στα τηλεπαράθυρα τώρα και περίπου ένα χρόνο. Ακούμε τον κύριο Φλωρίδη, άλλα είπε το πρωί στο Sky και άλλα είπε το βράδυ. Το πρωί είπε ότι έφερε κατεπίγουσα διάταξη μετά τις εκλογές για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό από τους ανακριτές, που όμως το άκουγε ο ελληνικός λαός χαλκευμένο από το πρωτοθέμα. Το απόγευμα τα άλλαξε λίγο τα πράγματα. Γιατί κατάλαβε πολύ απλά ότι αυτό που είπε το πρωί εκθέτει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πήραμε κλίμα τι ακριβώς έγινε και πώς άνοιξε η συζήτηση περί δικαιοσύνης. Μαγκή. Ναι. Εντάξει, άστοχη, όχι άστοχη, απλά η δήλωση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος πραγματικά είναι και νέος στην μέλος, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου κόμματος και στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς θέλει να δείχνει ένα υπερβάλλοντα ζήλο. Τον έχουμε δει σε μία σειρά από θέματα. Ένας άνθρωπος που πραγματικά προέρχεται από τον κεντρώο χώρο. Δεν καταλαβαίνω τις δηλώσεις στο τελευταίο διάστημα και τον τρόπο που... και τον ποινικό κώδικα, αλλά αυτό θα τον ανοίξουμε όταν έρθει η ώρα πάλι. Λοιπόν, είπε όποιος λοιπόν λέει για μπαζώματα είναι για μπάζα. Για μπαζώματα από αυτούς που ακούσαμε, οι άνθρωποι που το βάλανε πρώτοι στο τραπέζι ήταν εμπειρογνώμονες που την εκπροσωπούσαν τις οικογένειες των θυμάτων. Δεν είναι για τα μπάζα. Δηλαδή, έλεος. Και πήρε απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης, το σχολίασε. Πάντως είναι από τις στιγμές εκείνες μέσα στη Βουλή, ζήσαμε αρκετές τις δύο τελευταίες μέρες, ειδικά σήμερα, που σου προκαλούν μια αμηχανία. Τι να σχολιάσεις τώρα, αν βγαίνει ο αρμόδιος, βγαίνει ένας υπουργός κυβέρνησης και λέει για τα μπάζα ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά, και αναφερόμενος ενδεχομένως στην αντιπολίτευση, όμως οι πρώτοι που βάλανε αυτό το θέμα και το ανοίξαν και μας απασχολεί και μιλάμε ότι είναι ένα παζλ ακόμα, ένα κομμάτι του παζλ της συγκάλυψης, είναι οι συγγενείς των θυμάτων. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Νίκο. Εντάξει, αυτές οι φράσεις είναι για λογοπαίγνια. Ναι. Όταν ακόμα 57 άνθρωποι που έχουν χαθεί και οι συγγενείς ψάχνουν απαντήσεις στα ερωτήματα, δεν θα κάνουν τέτοιο λογοπαίγνιο, είτε λεγόμουν Φλωρίδη, είτε λεγόμουν Λευθερόπουλο, είτε λεγόμουν οτιδήποτε. Θεωρώ ότι χρειάζεται προσοχή ακόμα και στις λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν συζητάμε για αυτή την τραγωδία. Αν και αναφέρθηκε, είπε, για πολιτικούς ο κ. Φλωρίδης, ακόμα και για πολιτικούς να το χρησιμοποιείς είναι λάθος. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ατυχέστατο, κακόηχο και προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν ακόμα και μέσα στα μπάζα, όποια μπάζα υπάρχουν ακόμα, απαντήσεις για το έστω και ένα μικρό σημάδι από τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτήν την τραγωδία. Άρα, καλό θα είναι ο κ. Φλωρίδης και ως Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι διπλά προσεκτικός στις φράσεις που χρησιμοποιεί στη Βουλή και όπου αλλού βγαίνει. Πάντως, να πω ότι και όταν οι φωτογραφίες οι οποίες κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή ήταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν μικρά σημάδια
ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν εκείνη τη μέρα στα Τέμπη. Είτε ήταν εισιτήρια, είτε ήταν κοσμήματα, είτε ήταν ταυτότητες, είτε διαβατήρια ή ό,τι άλλο έδειξε. Λοιπόν, και πάντως με τις πολλές εκδοχές που έχουμε ακούσει, και η ίδια η κυβέρνηση έχει αφήσει να ακουστούν, εκτός από την απελπισία των συγγενών, έχει αφήσει, πώς να το πω, έφορο έδαφος ακόμη και σε θεωρίες συνωμοσίας. Δυστυχώς η κυβέρνηση πίστευε ότι με τις εκλογές έκλεισε αυτή η ιστορία. Δεν έτρεξε τα πράγματα όπως έπρεπε από την υπομένη των εκλογών. Άφησε αρκετό χώρο και σε ψεχασμένες θεωρίες να επικρατήσουν, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί ούτε από τους εμπειρογνώμονες, ούτε από την έρευνα της δικαιοσύνης ακόμα. Εγώ θα έλεγα και πάλι το κομμάτι που αφορά τα ενθύμια που μπορεί να υπάρχουν μέσα από τους ανθρώπους αυτούς. Όσοι έχουν χάσει ανθρώπους, τους γνωρίζουν τι σημαίνει να βρεις έστω και ένα μικρό πετραδάκι από τον δικό σου άνθρωπο. Θέλουν σεβασμό στη διαχείριση. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έκλεισε την τραγωδία των Τεμπών με έναν τρόπο. Άφησε τα πράγματα να λειτουργούν στον αυτόματο. Έπρεπε να επισπεύσει τις διαδικασίες, να μην αφήσει χώρο και χρόνο σε όλους όσους παίζουν αυτή τη στιγμή περισσότερο με τον πόνο των ανθρώπων και όχι με την ουσία της δικαστικής διερεύνησης. Δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Όπως δεν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω αυτή η τοποθέτηση σημερινή του κ. Καραμαλή να έχει γίνει όταν έπρεπε να γίνει, στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Και κυρίως, εγώ το έχω πολλές φορές στην εκπομπή, όχι μόνο στη δική μας αλλά και σε άλλες, ότι ο κ. Καραμαλής, αν είχε την ενσυναίσθηση και την πολιτική, αν θες, ακόμα και υπομονή, δεν θα έπρεπε να πολιτευτεί στις περασμένες εκλογές. Ναι. Θα έπρεπε να καθίσει σπίτι του. Μπορώ να θυμηθώ πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας που το όνομά τους είχε εμπλακεί σε λιγότερες επώδυνες υποθέσεις, οι οποίοι επέλεξαν να αποσυρθούν τη συγκεκριμένη στιγμή από την πολιτική διεκδίκηση, να καθίσουν σπίτι τους και να επιστρέψουν μετά από ένα χρονικό διάστημα δικαιωμένοι και να τους τιμήσει ο λαός όπως εκείνος έκρινε. Δεν έπρεπε να μπει στη διαδικασία, το επέλεξε, τον ψήφισε ο λαός, κρίνεται και ο λαός που τον ψήφισε και ο ίδιος που το επέλεξε και ο κ. Μητσοτάκης που αποφάσισε να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο. Αυτά είναι τα μείον της ιστορίας που συζητάμε. Αυτό δεν δικαιολογεί τα υπόλοιπα που ανεβάσαμε και τόνους και ένταση και ζητώ συγγνώμη αν την ανέβασα παραπάνω από ό,τι έπρεπε στη συζήτηση. Χρειάζονται κάποια να είναι κάπως πιο ξεκάθαρα και πιο έντιμα για τους ανθρώπους που ζητούν δικαίωση και δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δικαίωση και δικαιοσύνη. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα Τέμπη και με το πολιτικό μας πάνελ μετά. Να ανοίξουμε όμως και μία παρένθεση για να μιλήσουμε λίγο για τις κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Καθώς σήμερα είχαμε κινητοποιήσεις γιατρών με τις οποίες οδηγήθηκαν σε ματέωση και απογευματινά χειρουργία. Φαίνεται ότι στο ΕΣΥ οι υγειονομικοί βράζουν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, για να δούμε λίγο πώς περπατάει όλο αυτό με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ενώ ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια στιγμή να σβήνουν οι κινητοποιήσεις για μια κυβερνητική πρωτοβουλία η οποία συναντά αντιδράσεις, βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Θέλετε να μας πείτε γιατί? Θα έλεγα ότι δεν είναι μια απλή κυβερνητική πρωτοβουλία. Εδώ μιλάμε για μια κομβική παρέμβαση που αλλοιώνει ή τουλάχιστον τροποποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο το χαρακτήρα του μέχρι σήμερα, έστω και σε κάποιο βαθμό και όχι τελείως, δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Και λέω όχι τελείως, γιατί ξέρετε ότι τα χρήματα με τα οποία λειτουργεί το σύστημα υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων, το ΕΟΠΗ, δηλαδή χρήματα και των εργαζομένων, είναι χρήματα από τη φορολογία όλου του λαού και φυσικά και από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα δικά μας χρήματα, είναι πληρωμένα. Αυτό που γίνεται τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι το οτιδήποτε αφορά ιατρικές πράξεις ή χειρουργία ή αυτονόητα πράγματα το 2024 πρέπει να γίνεται, αν θέλει κανείς να γίνεται στην ώρα του, έγκαιρα, να γίνεται επιπληρωμή. Ότι δηλαδή δεν είναι δωρεάν η υγεία. Αυτό νομίζω είναι το βασικό ζήτημα, διότι όταν λες έναν άνθρωπο το 2024 ότι για να κάνει ένα χειρουργείο χωρίς να περιμένει 2, 3, 4, 5 χρόνια πρέπει να πληρώσει για να το κάνει το απόγευμα παρακάμπτοντας τη σειρά, αυτό το πράγμα είναι τραγική οπισθοδρόμηση και φυσικά κατά τη γνώμη μας είναι κάτι το οποίο εκτός από τους υγειονομικούς πρέπει να το αντιπαλέψει και συνολικά όλη η κοινωνία.
αυτό είναι και η, ας πούμε, η πολιτική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, αν μιλάμε για δημόσια δωρεάν υγεία κλπ. Ως προς την πρακτική πλευρά, τώρα πλέον το σύστημα έχει αρχίσει και δοκιμάζεται. Υπάρχει περίπτωση να αποσυμφορηθούν και τα πρωινά χειρουργεία, η κανονική λίστα, δηλαδή των ανθρώπων που είτε δεν έχουν είτε δεν θέλουν να δώσουν χρήματα για να ανέβουν σε θέσεις προτεραιότητας. Κοιτάξτε, η άποψή μας είναι ότι αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να αποσυμφορεί στις λίστες, θα έπρεπε να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις προσωπικού, ούτως ώστε οι κενές αίθουσες που υπάρχουν στα νοσοκομεία, που υπάρχουν από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά δεν λειτουργούν διότι δεν υπάρχει προσωπικό το πρωί, να λειτουργήσουν και έτσι να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Αυτές τις μέρες που λειτουργούν έστω και περιορισμένα τα απογευματινά χειρουργεία, είδαμε, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, και τραγικά πράγματα. Δηλαδή, είδαμε καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο ότι χειρουργήθηκαν το απόγευμα, προσέξτε, καρκινοπαθείς ασθενείς, οι οποίοι οριακά ήταν εγγεγραμμένοι στη λίστα, δηλαδή ήταν λίγες μέρες. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η λίστα καταστρατηγείται με βάση το ποιος πληρώνει και πάει το απόγευμα γρήγορα. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας με την ανοχή του κράτους, της επίσημης πολιτείας, που εμπορευματοποιούν ακόμα και την αγωνία του ασθενή μπροστά στον καρκίνο, ότι δηλαδή αν θέλεις να γλιτώσεις από το θάνατο, πλήρωσε για να μπει στο απόγευμα. Αυτό νομίζω είναι ό,τι πιο χυδαίο, τραγικό, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, να συμβαίνει στις μέρες μας απέναντι στο λαό και στους πολίτες που έχουν ανάγκη για υπηρεσίες υγείας. Είναι λιγότερο χυδαίο από κάποιοι συνάδελφοί σας να παίρνουν το φακελάκι και να τους περνάνε πιο μπροστά στη σειρά? Το ίδιο χυδαίο, ίσως και περισσότερο το να παίρνει κανείς φακελάκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το πρόβλημα που βιώνει σήμερα ο ασθενής δεν είναι ότι πληρώνει χωρίς να φορολογείται ο γιατρός για αυτά που έδωσε ο ασθενής. Το πρόβλημα είναι ότι αναγκάζεται να πληρώσει, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Άρα η πραγματική λύση για τους ασθενείς θα ήταν να σταματήσει η κάθε είδους πληρωμή, είτε από το παράθυρο είτε κανονική. Σας άκουσα να λέτε για προσλήψεις. Για να γίνουν προσλήψεις προκηρύσσονται θέσεις. Όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση, και από την προηγούμενη κυβέρνηση νομίζω προκηρύχθηκαν θέσεις και δεν πληρώνονται αυτές οι θέσεις. Γιατί, είτε γιατί τα χρήματα είναι λίγα, είτε γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές ενός γιατρού σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η εικόνα ώστε να πάνε άνθρωποι να πάρουν τις θέσεις στη δημόσιο σύστημα υγείας? Βεβαίως. Να σας πω καταρχάς ότι οι θέσεις που προκυρήσονται είναι πολύ λιγότερες από τις συνταξιοδοτήσεις που έχουμε κάνει. Αυτές οι λίγες θέσεις έστω. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είπατε κι εσείς, ακόμα και αυτές οι θέσεις που προκυρήσονται, σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίσσονται άγονες. Δηλαδή δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ιδιαιτέρως σε ακριτικές περιοχές της χώρας, σε νησιά, σε επαρχιακές πόλεις, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα στελέχωσης. Δηλαδή, ζητάμε από έναν γιατρό να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία θέση, όπου ξέρει ότι σε αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι μοναδικός, ή να υπάρχει άλλος ένας για ένα νοσοκομείο επαρχιακό που εφημερεύει 30 μέρες το μήνα, δηλαδή ή να είναι πάνω από ένα τηλέφωνο όλο το μήνα ή να κάνει 15 εφημερίες το μήνα. Ζητάμε από έναν γιατρό να εκδηλώσει ενδιαφέρον ότι όταν μπορεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ειδικά στα νησιά, να του ζητείτε ενίκιο παραπάνω από το μισθό του πολλές φορές, άρα δεν μπορεί να βρει σπίτι. Και ζητάμε από τους γιατρούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όταν ξέρουν ότι έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς σε επίπεδο Ευρώπης, όταν ξέρουν ότι ανοίγοντας απλά ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα βγάλουν παραπάνω χρήματα, ή αν πάνε στην Κύπρο, χωρίς να ξέρουν και άλλη γλώσσα, μιλώντας τα ελληνικά, μπορούν να πάρουν τετραπλάσιο μισθό. Στους ίδιους γιατρούς, προσέξτε, που γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αριοπάγου, που τους έχουν, που μας έχουν δικαιώσει ως προς τις περικοπές από το 2012 και μετά. Η ίδια πολιτεία λοιπόν που αρνείται να εφαρμόσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εγκαλεί τους γιατρούς γιατί δεν δηλώνουν συμμετοχή. Και τι τους λέει? Αν έχετε μια ελπίδα να πάρετε καλύτερο μισθό, πηγαίνετε το απόγευμα να τα πάρετε από την τσέπη του ασθενή. Νομίζω ότι αυτή η λογική προσφρούει στην κοινή λογική όλης της κοινωνίας και εμάς των υγειονομικών. Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, γενικώς καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ωραία, ήταν με την έντασή του με τα όλα του. Μια χαρά. Ελπίζω οι τηλεθεατές να πρέπει να τα συμπεράσουμε τα παρά τις φωνές μας. Και αύριο θα έχουμε και αποτίμηση της συζήτησης, θα έχουμε τους αρχηγούς, δεν θα κρίνουμε μόνο Καραμαλή και λοιπά, θα κρίνουμε και Μητσοτάκη. Και να δούμε τι θα ξεκαθαρίσει, να ακούσουμε ονόματα. Βέβαια, σωστό και αυτό, βέβαια. Λοιπόν, Νίκος Ελευθερόγλου, Μαγκηδούση, να σε ευχαριστήσω και τους δύο 10. Πολύ. Ραντεβού αύριο στις 10. Καλή συνέχεια. Εμείς ραντεβού σε δύο λεπτάκια με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πολιτικό πάνελ για να επιστρέψουμε στο θέμα της Νοβάρτ. Με συγχωρείτε, των Τεμπών.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα ξανά την πολιτική μας συζήτηση με το πάνελ μας. Καλησπέριζω τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ που είστε εδώ. Τον κύριο Γιάννη Μπουρνού, μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτή. Εκτελεστικού γραφείου. Έχετε και ένα σωρό όργανα πια. Δηλαδή... Πειράζει, Δημοκρατία. Δημοκρατία. Καλησπέρα. Πλέργια. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλησπέριζω και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, όχι μόνο γνωστό εργατό λόγο, αλλά πλέον και με τη Βούλα πια, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Καρανικόλα, ξεκινώ με εσάς. Σας έλειψε τίποτα από την ομιλία Καραμαλή, δεν ξέρω, μια συγγνώμη, κάτι? Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Καραμαλής επανέλαβε στην ομιλία του στη Βουλή αυτά τα οποία ήταν ήδη γνωστά σε σχέση με την ανάλυση των πολιτικών ευθυνών, τις οποίες θυμίζω ότι ανέλαβε από την πρώτη μέρα της τραγωδίας των Ντεμπών. Και από εκεί και πέρα είπε μια αυτονόητη αλήθεια. Ότι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ναι. Και εδώ έρχεται η απάντηση στην αντιπολίτευση, η οποία έχει κάνει ως σημαία όλο αυτό το χρονικό διάστημα την αναγκαιότητα παραίτησης, λένε, από την ασυλία Καραμαλή. Και το ερώτημα είναι να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής για ποιο λόγο? Συγγνώμη, υπάρχει κάποια ποινική ευθύνη? Είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης, είναι προς έπαινο, δηλαδή δεν είναι αυτονόητο για όλους μας? Αυτό ακριβώς. Υπάρχει κανείς που δεν είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης? Αυτό ακριβώς. Είναι η αυτονόητη, όχι απλά υποχρέωση, είναι αυτονόητο ότι ο κύριος Καραμαλής είναι στη διάθεση δικαιοσύνης. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αυτό το αυτονόητο δεν ισχύει για την αντιπολίτευση. Τι εννοώ? Ότι ζητάνε συνέχεια την παραίτηση Καραμαλή, όταν την ίδια στιγμή δεν έχει υπάρξει άσκηση ποινικής δίωξης, ως το Σύνταγμα ορίζει, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στο άρθρο του Συντάγματος ορίζει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη δίωξης. Mm-hmm. Και ρωτώ τον κύριο Μπουρνούς, υπάρχει κάποια δίωξη σήμερα κατά του κύριου Καραμαλή? Άρα λοιπόν από τι να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής ακριβώς, αφού δεν υπάρχει ποινική δίωξη εις βάρος του για να πούμε ότι προστατεύεται δήθεν από την ασυλία? Και η απάντηση βέβαια σαφής, και εκεί είναι και βέβαια η κορυδία που έκανε ο κύριος Σπίρτης από την άλλη. Γιατί ο κύριος Σπίτης βγήκε και είπε παρετούμε της ασυλίας μου, όταν και γι' αυτόν δεν υπάρχει καμία άσκηση ποινικής δίωξης. Άρα λοιπόν η απόλυτη κορυδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Και έρχομαι και λέω το εξής. Ο κύριος Καραμαλής είναι βεβαίως στη διάθεση της δικαιοσύνης. Αν η δικαιοσύνη, για να το κατάλαβουν οι φίλοι τηλεθεατές, σκοντάψει στο όνομα του κυρίου Καραμαλή, θεωρήσει ότι υπάρξει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή, η δικογραφία αμελητή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα έρθει στη Βουλή. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Και το λέω όλο αυτό για να σταματήσει αυτή η αθλειότητα που έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο τον κύριο Ανδρουλάκη, προφανώς εξυπηρετεί κάποιες άλλες σκοπιμότητες σε αυτή τη χρονική στιγμή με την πρόταση της πιστείας, έτσι όπως την έφερε με εξαφορμής του δημοσιεύματος του Βήματος. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν την εργαλειοποίηση του πόνου, της δυστυχίας των ανθρώπων, του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών, και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες όπως θα αποδοθούν μετά το πέρας των ερευνών της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Κύριε Μπουρνού, σας το πέταξε το κάτι, δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Βλέπετε κάποια δίωξη για να υπάρξει επόμενο βήμα, επόμενο στάδιο για τον κύριο Καραμαλή? Πρώτον, βλέπω την απεχθή αποψινή εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας να αποθεώνει τον Υπουργό του Εγκλήματος. Τον Υπουργό που έχει στα χέρια του την πολιτική ευθύνη, τουλάχιστον για αρχή, για μία ανίποτη τραγωδία με 57 νεκρούς. Mm-hmm. Και από κάτω τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν σαν να εξελέγησαν κυβέρνηση απόψε. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο, επειδή είναι και η ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας. Ναι. Οι βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η βουλευτική ιδιότητα δεν διαρκεί για πάντα. Αυτό που διαρκεί για πάντα είναι η τιμή και η υπόλοιψή μας. Και η ψήφος τους σε αυτή την επί της πρότασης δυσπιστίας θα καθορίσει την τιμή και την υπόλοιψή τους, ειδικά σε αυτή την περίπτωση πρότασης δυσπιστίας για όλη τους τη ζωή. Μπορείτε να πείτε, κύριε Μπουρνούς, δεν συνομιλώ μαζί σας, αδίκη, κύριε Καραγκόλα. Δεν είστε δημοσιογράφος. Μάλιστα. Δημοκρατική αντίληψη. Καλά, διάλογο ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να κάνουμε. Δημοκρατική αντίληψη. Όταν με κόβουν πριν απαντήσω, δεν πρόκειται να ανοίξω κουβέντα με κανέναν. Τελεία. Είναι γνωστός ο κύριος Μπουρνούς για τις απόψεις. Ενώ εσείς δεν είστε γνωστός. Λοιπόν, ο Σπίρτζης τι έκανε? Έκανε μια πολύ σωστή κίνηση. Ζήτησε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που προβλέπει το Σύνταγμα
για να εξεταστούν οι κατηγορίες που πιθανόν τον αφορούν. Και προκάλεσε τον κύριο Καραμαλή να κάνει το ίδιο. Με βάση ποιο άρθρο έγινε αυτό? Ο Καραμαλής παρκαρίστηκε με την παρέτησή του από υπουργός για λίγο καιρό τη γνωστή τακτική «κάτσε λίγο στην άκρη και επανέρχεσαι». Επανήλθε ως υποψήφιος από τον ίδιο το Μητσοτάκη στις αίρες, στις περσινές εκλογές και επανεξελέγει βουλευτής χωρίς να τρέξει κάστανο, χωρίς να επικαλεστεί κανένα ηθικό κόλλημα για όσα έχουν συμβεί, χωρίς να αναλάβει καμία έστω ηθική ευθύνη για αυτό που έγινε στα Τέμπη, πριν διερευνήσουμε όλες τις υπόλοιπες, και είχε το θράσος σήμερα να ανέβει στο βήμα της Βουλής και να κουνήσει και το δάχτυλο. Όπως κούνησε το δάχτυλο ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τόλμησε να πει τι, άλλος γενίτσαρος του πρώην Πασόκ που κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Για να πει τι, να κάνει αστεϊσμό με τα μπάζα. Εκεί έχει φτάσει η χώρα, εκεί έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής στη χώρα. Να κάνει αστεϊσμό και λογοπαίγνιο ο Φλωρίδης, ο γενίτσαρος του Πασόκ, που πρέπει να αποδείξει δύο φορές ότι είναι καλός νεοδημοκράτης, ο σωστός γενίτσαρος, και να βγει να κάνει λογοπαίγνιο με τα μπάζα που είχαν μέσα ανθρώπινα μέλη. Εκεί έχει φτάσει η χώρα. Αν έχει φτάσει εκεί η χώρα, τότε ο Κασελάκης είπε πάρα πολύ λίγα, ζητώντας την παρέτηση αυτής της επέσχυντης κυβέρνησης. Και αυτή η επέσχυντη κυβέρνηση δεν θα πέσει με την πρόταση δυσπιστίας. Σας είπα πριν για την τιμή και την υπόλοιψη. Αλλά πρέπει η κοινωνία να ενεργοποιηθεί. Έκανε το πρώτο βήμα με το 1.350.000 υπογραφών, ζητώντας δικαιοσύνη. Πρέπει να κάνει και τα επόμενα βήματα. Η κυβέρνηση αυτή που έχει χτίσει καθεστώς και έχει χτίσει καθεστώς επιτελικού παρακράτους, πρέπει πια να πιεστεί από την κοινωνία ασφυκτικά. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τι λέτε? Εδώ πέρα εμείς καταθέσαμε μια πρόταση δυσπιστίας. Επιλέξαμε μια θεσμική οδό για να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή και ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή. Τον κύριο Καραμαλή δεν τον είδαμε ούτε όταν το πόρισμα ήταν σε συζήτηση, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τον είδατε στην εξεταστική επιτροπή? Άρα εμείς μιλάω για τη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα. Ήμουν σαφής που είπα ότι δεν εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης. Το απάντησα. Τι έγινε λοιπόν εδώ πέρα? Υπήρχε ένα δημοσίευμα. Το δημοσίευμα αυτό τι έκανε? Σόκαρε την ελληνική κοινωνία. Γιατί τη σόκαρε? Γιατί και εγώ, σαν πολίτης, ξέχωρα το πολιτικό, δεν πίστευα ότι τις πρώτες ώρες όπου έγινε ένα δυστύχημα, μια τραγωδία με 57 νεκρούς, κάποιοι από εκείνη τη στιγμή θα πήγαιναν να υφάνουν τον μύτο μιας θεωρίας περί ανθρωπίνου λάθος με παραποίηση στοιχείων. Εδώ πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντήσει και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν πρόσβαση, πήραν τα στοιχεία, κάναν κοπτοραπτική στα ηχητικά, τα δώσανε επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Έγιναν τυχαία? Όλα αυτά ήταν αμέσως μετά, αν θυμάστε, 2 Μαρτίου, 28 νομίζω έγινε το δυστύχημα. 28 βράδυ. Ναι. 2 Μαρτίου ο πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν. Ακούμε εδώ και ένα χρόνο για ένα ανθρώπινο λάθος και βλέπουμε πώς πήγε στην ουσία και χτίστηκε μια επιχείρηση συγκάλυψης από την πρώτη στιγμή. Ρωτάει ο κ. Χαρανικόλας αν ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν, αλλά ξέρω τι. Ξέρω ότι η Επιτροπή Γεραπετρίτη τα μέλη τα έβαλε η κυβέρνηση. Τρία άτομα ήρθαν και είπα το εξής. Αν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, αν υπήρχε τηλεπικοινωνία ή αν υπήρχε αυτόματο σύστημα παίδησης σειρμών, δεν θα είχε γίνει ποτέ κατά 99% δεν θα είχε γίνει το ατύχημα. Άρα υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια των παραλήψεων του κυρίου Καραμαλή και του ατυχήματος. Ποιες είναι οι παραλήψεις του κ. Καραμαλή? Το 2019 έρχεται η Επιτροπή Διαφάνειας μετά από έκθεση της Οικονομικής Αγγελίας και λέει ότι αυτή η σύμβαση έπρεπε να έχει τελειώσει και ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ο κ. Καραμαλής τι έκανε? Αφού υπήρξε πόρισμα που είπε για ευθύνες, την έβαλε στο αρχείο. Τι άλλο έκανε ο κ. Καραμαλής? Το 2022 έρχεται η Ευρωπαίη Αγγελέας και λέει υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα ενδεχομένως και απιστίας και πρέπει να δούμε ξανά τη σύμβαση. Τι κάνει ο κ. Καραμαλής? Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι θα έπρεπε να μην δώσει παράταση στη σύμβαση. Ο κ. Καραμαλής τι έκανε? Πασόκ, ποια είναι η κριτική στον Καραμαλή? Ότι έδωσε παράταση ή ότι καθυστέρησε? Όχι μόνο έδωσε παράταση. Γιατί τον κατηγορείται για το ίδιο και το αντίθετό του. Αλλά την έδωσε και με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους για την Hellenic Train. Μείωσε την επένδυση που έπρεπε να κάνει η Hellenic Train, 650 εκατομμύρια, τα πήγε 77, και αύξησε το διάστημα επιδότησης από το ελληνικό κράτος σε Hellenic Train. Όλα αυτά τι δείχνουνε? Επίσης,
Ο κ. Καραμαλής σήμερα βγήκε και είπε ότι πόσο είναι στεναχωρημένο. Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι στεναχωρημένο. Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Καραμαλής ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ δεν κρίνουμε. Καλά, και σε ανθρώπινο επίπεδο προφανώς ο άνθρωπος θα έχει χάσει τον ύπνο του κλπ. Αλλά δεν είναι το θέμα τώρα. Ανθρώπινο είναι. Εδώ όμως τι κρίνουμε. Ο κ. Καραμαλής στη Βουλή απαντούσε ότι σε ερώτημα για άλλο σειρμό. Mm-hmm. Να είμαστε. Για το τρενάκι του Πηλίου. Για άλλο σειρμό, τι απαντούσε. Ότι όσοι λένε ότι οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει στην ασφάλεια πανελλαδικά των σειρμών, λέει ψέματα, υπονομεύει τους θεσμούς, λέει κάτι που δεν ισχύει. Και μετά από λίγους μήνες είχαμε ένα δυστύχημα με 57 νεκρούς mm-hmm. που θρενούσαν 57 οικογένειες και όλη η Ελλάδα. Εδώ λοιπόν όλοι έχουν καταλάβει ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή μέχρι και πριν 20 μέρες μια επιχείρηση συγκάλυψης και δεν τυχαίο. Ο κ. Καραμαλής γιατί δεν βγήκε να πει αυτό που είπε σήμερα πριν 10 μέρες, πριν 15 μέρες, πριν 20 μέρες. Μήπως γιατί υπάρχει εδώ και λίγες μέρες η ίδια η κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι είναι βαρύδι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Είδαμε τον κ. Φλωρίδη να λέει εγώ θα κατέβαινα βουλευτής, τον κ. Χτιστάκη. Δεν θυμάμαι ποιον άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Σταμάτη. Τον κύριο Σταμάτη. Όλοι αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι εδώ πέρα δεν μπορεί να μπει στην άκρη, δεν μπορεί να κρυφτεί από το χαλί αυτό που συνέβη. Αυτό όμως το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα θεσμών. Όταν έχουμε από τη μία το Predator, mm-hmm. από την άλλη τη συγκάλυψη που φαίνεται να επιχειρείται, φαίνεται ότι η χώρα διέρχεται σε μια ιδιαίτερη συνθήκη και υπάρχει θέμα με τους θεσμούς στη χώρα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία στη χώρα. Η δημοκρατία όμως έχει εντάσεις όσον αφορά την ποιότητά της. Mm-hmm. Σήμερα η δημοκρατία, η δικιά μας, δείχνει σημεία καχεξίας. Και εδώ υπάρχει ευθύνη της κυβέρνησης που με την αλαζονία που έχει, έχει οδηγήσει εδώ. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, ξέρουμε ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα η κυβερνητική πλειοψηφία θα μείνει συμπαγής και δεν θα περάσει η πρόταση της ληστείας. Τα θεσμικά εργαλεία όμως που δίνει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής υπάρχουν ακριβώς για να αναγκάζεις να πέφτει φως στα ζητήματα που υπάρχουν. Και είμαι σίγουρος, και θα το επιβεβαιωθώ, θα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με την υπόθεση. Έχει καταλάβει και η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί άλλο να κρύβει την υπόθεση αυτή. Να δώσω κάποιες απαντήσεις. Καλάτε, ναι. Ξεκινάω από αυτά που ο κύριος Τσουκαλάς. Προσέξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε πολύ μείζωνα θέματα επίσης που είχε πολύ ψηλά στην αντιπολιτευτική του ατζέντα. Θυμίζω τον κύριο Τσοκαλά, αυτό το οποίο λέει μέχρι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή το ζήτημα του Predator και των παρακολουθήσεων. Γι' αυτό το σημαντικό ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έκανε ποτέ mm-hmm. πρόταση δυσπιστίας. Αλλά έρχομαι και στα ζήτημα των Τεμπών. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε πρόταση δυσπιστίας για τα Τέμπη. Ούτε κατά τη συζήτηση της Εξεταστικής Επιτροπής, όλη αυτή την πολύμινη συζήτηση, ούτε καν και κατά τη συζήτηση του πορίσματος στην Ολομέλεια. Έρχεται ό του θαύματος, κύριε Μελιγκόνη, και καταθέτει πρόταση δυσπιστίας, ενώ έχουν γίνει Εξεταστική Επιτροπή, ενώ έχει ζητηθεί το πόρισμα στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ λένε τα μύρια όσα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πότε την ίδια στιγμή, μα την ίδια στιγμή που δημοσιοποιεί το βήμα του συγκεκριμένου δημοσίευμα. Και θέλετε να πιστέψει κανένας, το λέω ευθέως. Ναι, ακούστε με. Άρα, θέλετε να πιστέψει κάποιος, κύριε Τσουκαλά, ότι όλο αυτό δεν εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του δημοσιεύματος και άρα ότι είστε οι εντολοδόχοι της εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου δημοσίευματος. Μιλάει σοβαρά η Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ σοβαρά το λέω. Πάρα πολύ σοβαρά το λέω, κύριε Τσουκαλά. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων με εντολοδόχο. Θα ακουστώ, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, δεν σας διέκοψα. Θα ακουστώ. Με εντολοδόχο λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη που προσπαθούν μαζί με τον πολιτικά άσχετο αλλά θεσμικά επικίνδυνο κύριο Κασελάκη να δημιουργήσουν πολιτική αστάθεια στη χώρα. Και έρχομαι τώρα στα υπόλοιπα που άκουσα, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Άκουσα λοιπόν τον κύριο Τσουκαλά και τον κύριο Μπουρνούς που είπανε για το δημοσίευμα και για τη Μονταζιέρα. Και ρωτώ, τίθεται κάποιο θέμα αλλίωσης, και εδώ θέλω την ευθεία απάντηση και από τους δύο εκπροσώπους, της δικαστικής έρευνας? Το υλικό το οποίο έχει σήμερα δικαιοσύνη στα χέρια της, λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι είναι αλλοιωμένο, άρα ότι υπάρχει στρέβλωση του έργου της δικαιοσύνης. Ποιος, η απάντηση ποιος λοιπόν πήρε είναι ταχυτικά. Όχι.
Εσάς ρωτάω εγώ. Η δικαιοσύνη, κύριε Τσουβαλά, έχει ολόκληρο το υλικό. Έχει ολόκληρο το υλικό η δικαιοσύνη. Κύριε Καραμικόλα, μισό λεπτό. Κύριε Καραμικόλα, δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, είναι αυτή η συζήτηση. Όχι. Γιατί όταν εδώ δεν λέμε τι υλικό έχει δικαιοσύνη. Λέμε τι υλικό χρησιμοποιήθηκε για να καλλιεργηθεί η πρώτη εντύπωση στην κοινωνία. Λοιπόν, είναι άλλο τον άλλο τ' άλλο. Αυτό έλειπε να έπαιρνε μονταρισμένο υλικό η δικαιοσύνη. Η μονταζιέρα μπορεί να εξυπηρετήσει δύο σκοπιμότητες. Ή να διαστρεβλώσει το έργο της δικαιοσύνης, ναι. Πράγμα που δεν έγινε, γιατί η δικαιοσύνη έχει ολόκληρο το υλικό από την πρώτη στιγμή, όπως η αστυνομία είναι, επηρεάζει την κοινή γνώμη. Ή λοιπόν να παραπλανεί την κοινή γνώμη. Και μόνο λοιπόν, το δεύτερο να έγινε, ακούστε δεν είναι λοιπόν λίγο. Τώρα, γιατί ούτε αυτό συμβαίνει. Ναι. Πώς παραπλανάς, κύριε Τσουκαλά μου, την κοινή γνώμη, όταν την ίδια στιγμή έχει γίνει στην ΕΡΤ, την ίδια στιγμή έχει γίνει στην ΕΡΤ η διαρροή όλων των συνομιλιών. Γράφει άρα, ότι λοιπόν, είναι ψευδής η προηγούμενη διαρροή. Το αυτό γράφει είναι κάπου. Επίσημη ανακοίνωση. Το είναι επίσημη, γράφει αυτό, κάπου. Είναι αυτό η ανακοίνωση. Αυτό βγήκε τέσσερις μέρες μετά. Τέσσερις μέρες όχι, μετά. Ακούστε με, κύριε Τσουκαλά. Γράφει εκεί που θέλω. Παραπλάνηση δεν κάνεις όταν οι προηγούμενες τρεις μέρες. Στην ΕΡΤ, στο κρατικό δελτίο ίσων της ΕΡΤ, δώσει δημοσιότητα όλες τις συνομιλίες. Διαβάζουμε σε site, κύριε Τσουκαλά. Σε site πήγε το θέμα. Και επίσης, κύριε Τσουκαλά. Βλέπουν και άλλα κανάλια. Ακούστε με, να τελειώσω. Ελάτε, ελάτε, ναι. Πώς είναι δυνατόν να θέλει να παραπλανήσει η κυβέρνηση την κοινή γνώμη, mm-hmm. όταν από την πρώτη στιγμή ο μοιραίος σταθμάρχης κύριε Μελιγκόνη mm-hmm. έχει αποδεχθεί το μοιραίο τραγικό του λάθος. Είναι δυνατόν λοιπόν η κυβέρνηση να μπει σε μια διαδικασία κοπτοραπτικής? Για ποια ποιος σκοπιμότητα? Μπήκε. Τι εξυπηρετεί, κύριε Τσουκαλά, αυτό το πράγμα? Ωραία, όταν ο σταθμάρχης έχει ομολογήσει ποιος την ενοχή του. Να μπήκε. Και ακούστε. Και αν το κλείσω, για να σταματήσει αυτή την βορυχία. Γιατί αυτό που κάνετε είναι την βορυχία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν, κύριε Μελιγκόνη, για να το κλείσω. Εμένα μην μου λέτε. Αφήστε, ακούστε με για το κλείσω. Για την βορυχία, να μην μου λέτε. Ποια εκμετάλλευση, κύριε Μελιγκόνη, και προσπάθεια συγκάλυψης κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Όταν τη στιγμή που παρέδιδαν... 72% των ψηφοφόρων θα το λέει. Αυτό θέλω να ακουστεί. Ελάτε, όταν πείτε, παρέδιδε πείτε η αστυνομία το υλικό, όταν παρέδιδε η αστυνομία το υλικό στους ανακριτές και στους δικαστές, οι ανακριτές και οι δικαστές, κύριε Μελιγκόνη, δεν είχαν εκ του νόμου, προσέξτε σας λέω, εκ του νόμου το δικαίωμα να ακούσουν το υλικό αυτό. Τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη που σήμερα κατηγορείται για συγκάλυψη? Άλλαξε το νόμο αμέσως ο κύριος Φλωρίδης που τον κατηγορείται. Έφερε τροπολογία στη Βουλή και έδωσε τη δυνατότητα στους ανακριτές και στους εισαγγελείς να ακούσουν όλο αυτό το υλικό, όλο αυτό το υλικό, να το αξιοποιήσουν για να προχωρήσουν ταχύτερα την ποινική διερεύνηση. Είναι ντροπή λοιπόν, είναι ντροπή, κύριε Μελιγκόνη, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ να κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για συγκάλυψη, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποβοήθησε το έργο της δικαιοσύνης. Και κλείνω λέγοντας το εξής, ναι. Και απευθύνομαι στον κύριο Μπουρνούς. Μεγαλύτερη ντροπή, και ως νομικός το λέω αυτό πράγμα, δεν έχω ξανακούσει ποτέ, μα ποτέ, κύριε Μελιγκόνη, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να εκδίδει μια τόσο αυστηρή, πολύ αυστηρή ανακοίνωση εναντίον του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος προστατεύεται από τον κύριο Κασελάκη και το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως ο κύριος Μπουρνούς θα τον υπερασπιστεί τώρα. Ναι, να το πάμε στον επόμενο γύρο όμως αυτό. Ακούστε με. Θέλω να διαβάσω λίγο μία φράση. Στον επόμενο λέει, γύρο. Λοιπόν, Φαραντούρη ήταν το επόμενο γύρο. Θέλω να το πω και πάμε στο δεύτερο γύρο. Κάνει τον ίδιο, τον πρώτο, το γύρο το κάνει από τώρα. Okay. Ακούστε, γιατί μπορεί, μην θέλει να ακουστεί. Μετρά ώρα να ξέρετε, δεν θα είμαστε άδικοι στους άλλους. Οι δηλώσεις αυτές, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας, σε βάρος του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου, συνοδευόμενες από ευθείες προσβολές του πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών, εδώ είναι η ουσία, προσέξτε, καταδεικνύουν πλέον ότι ο σκοπός αυτών, κύριε Μπουρνούς, των δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, που τις υποστηρίζουν, ακούστε κύριε Μελιγκόνη, δεν είναι η ανέβρεση της ουσιαστικής αλήθειας, αλλά η πολιτική και μόνο εκμετάλλευση ενός τραγικού συμβάντος στη δίνη του οποίου επιχειρούν να ισοπεδώσουν τον κορυφαίο θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτά δεν τα λέει η Δημοκρατία, τα είπε σήμερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας. Γι' αυτό λέω ντροπή τους. Ντροπή τους να κομματικοποιούν για πολιτικά ωφέλη μια εθνική τραγωδία και τον πόνο πολλών συνανθρώπων μας. Ντροπή τους. Ελάτε. Εντάξει, τι ακριβώς θέλετε να σχολιάσω τώρα?
από αυτό το παράλληλο. Την Ένωση Εισαγγελέων θέλω να σχολιάσετε. Την Ένωση Εισαγγελέων. Εμεί θα πούμε θέλω. Κύριε Τσουκαλά, και παρακολουθούμε παράσταση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση που κουνά το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, επειδή η αντιπολίτευση ενωμένη, έστω και με τις διαφορές της και με τις διαφορετικές εκτιμήσεις, ζητά να πέσει φως σε ένα έγκλημα με 57 νεκρούς. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό μιλάμε το κάνει δικαιοσύνη. Μιλάμε για μία κυβέρνηση, την οποία την έχει καταδικάσει για πρώτη φορά μετά τη Χούντα Ευρωπαϊκός θεσμός με βρύτατη πλειοψηφία που συμπεριλάμβανε και ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την κατάσταση του κράτους δικαίου, για τις παράνομες παρακολουθήσεις, για την ελευθερία του τύπου και για το γεγονός ότι δεν προχωράει διερεύνηση σημαντικότατων σκανδάλων στη χώρα μας. Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε που κουνάει το δάχτυλο. Για μια κυβέρνηση που σε μια υποτυπωδώς φυσιολογική χώρα θα είχε παρατηθεί ήδη από την περίοδο των αποκαλύψεων για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και του Predator. Και αυτή η κυβέρνηση όχι απλά μένει στο θέση της ατάραχη, αλλά έχει τους Φλωρίδηδες και τους Καραμαλίδες και υποπτεύομαι και τους Μητσοτάκηδες αύριο ως αρχηγού του επιτελικού παρακράτους να βγαίνουν και να κουνάνε το δάκτυλο σε όσους προσπαθούν να προστατεύσουν τη δημοκρατία σε μια Ελλάδα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία η κυβέρνηση, ξέρετε, είναι χειρότερη από το Όρμπαν στην Ουγγαρία. Αντιπροστατεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, που θέλετε να ρίξει την κυβέρνηση. Όρμπαν δεν παριστάνει, κύριε Μελιγκόνη, το φιλελεύθερο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Λέει, εγώ είμαι πατενταρισμένος. Δεν το κρύβει ότι είναι πατενταρισμένος ο ακροδεξιός. Εδώ έχουμε μια δυστοπία ορουελιανή με έναν πρωθυπουργό που πάει στην Ευρώπη, η οποία τον έχει καταδικάσει για το κράτος δικαίου. Mm-hmm. Και τον ψάχνει και για την υπόθεση της Πύλου. Και παριστάνει το και φιλελεύθερο. Και βάλετε εισηγητή το 13-0 Νίκο Παπά να μας μιλήσει για το κράτος δικαίου. Και αυτή η κυβέρνηση έρχεται σήμερα και λέει τι, ενώ έχει. Έχουμε αποκάλυψη ότι μονταρίστηκαν τα ηχητικά ντοκουμέντα. Δεν εξηγεί από ποιους και πώς. Θα το βρει δικαιοσύνη. Έχουμε αποκάλυψη ότι ο Τριαντόπουλος, πώς το λένε, μετακίνησε μπάζα. Από πού προκύπτει αυτό? Και τα πήγε αυτό? Σε ιδιωτική χώρα. Από πού προκύπτει αυτό? Από τον αγοραστό. Από τον αγοραστό. Τον ξέρεις τον αγοραστό. Καταρχάς δεν σας μιλάω στον ελληνικό. Εγώ στον πληθυντικό μιλάω σε αυτούς που σέβομαι. Στους συντρόφους σας αυτά. Στους συντρόφους σας και στον πρόεδρό σας. Στον πληθυντικό μιλάω σε ανθρώπους που σέβομαι. Στους συντρόφους σας και στον πρόεδρό σας. Έχουν αποκαλύψει λοιπόν ότι εδώ έγινε μπάζωμα. Και ότι μεταφέρθηκαν μπάζα σε ιδιωτικό χώρο, τα οποία περιείχαν ανθρώπινα μέλη. Έχουμε την ξεφτύλα της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου απαγορεύτηκε να κληθούν μάρτυρες κλειδιά να καταθέσουν. Και ο αγοραστός πήγε και επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή. Δεν πήγε καν ο Γιονιδούνιας που ήταν συνδικαλιστής και ήταν από αυτούς που έστελαν επιστολές στον Καραμαλή ότι θα έχουμε κίνδυνο για μεγάλο δυστύχημα στα τρένα. Και ο Καραμαλής πήγαινε στη Βουλή και έλεγε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μεϊκόπουλο, το είπε ο Κώστας Σουκαλάς πριν, ντροπή σας να θέτε ζήτημα ασφάλειας του σιδηροδρόμου όταν έκανε ερώτηση για το σιδηρόδρομο στο Πύλιο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο και γι' αυτό σας έλεγα πιο πριν, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Ότι ναι, υπάρχει πολιτική πίεση στη Βουλή. Η πρόταση δυσπιστίας έχει το χαρακτήρα που έχει, δηλαδή να αναγκαστεί ο Μητσοτάκης να έρθει στη Βουλή και περιμένουμε τις εξηγήσεις για τα ηχητικά. Αν και μαντεύω ότι ξέρετε τι θα γίνει, έτσι. Θα έχουμε πάλι την υπόθεση του αυτοφοράκια. Δεν ήξερα πώς είναι δυνατόν να με κατηγορείτε ότι εγώ άκουγα πολιτικούς μου αντιπάλους και μετά έρχονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και λένε τι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται και σε αυτή την υπόθεση. Για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα μας πείτε κάτι, κύριε Μπουρνούς. Για την υπόθεση, κύριε Μελιγκόνη. Θα πείτε κάτι για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Και αυτό το πράγμα πρέπει να οδηγήσει, επαναλαμβάνω, σε αυτό που έλεγα και πιο πριν. Ναι. Στην κοινωνική ενεργοποίηση. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων 7 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά με την υπόθεση των Τεμπών και ότι υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Αυτή η κοινωνική πλειοψηφία που είναι συντριπτική πρέπει να ενεργοποιηθεί. Έχει ενεργοποιηθεί σε ένα πρώτο βαθμό. Με το να κρατήσει αυτή την υπόθεση στην επικαιρότητα, η κοινωνία την κράτησε στην επικαιρότητα και ο Σύλλογος των Συγγενών δεν την κράτησε. Η αντιπολίτευση πρώτον και η κοινωνία οφείλει να ενεργοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή η κυβέρνηση του επιτελικού παρακράτους δεν θα πέσει δυστυχώς με προτάσεις δυσπιστίας. Πρέπει να πέσει υπό την κοινωνική πίεση. Επειδή στον κύριο Καρανικόλα δεν απαντάτε, θα σας ρωτήσω εγώ μπας και απαντήσετε. Είναι ένα χτύπημα τέλος πάντων αυτή η σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Όχι διοικητικών δικαστών. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Δικαστών και εισαγγελέων, με συγχωρείτε. Διοικητικοί δικαστές ήταν που είχαν επιτεθεί στην Ευρωβουλή, ναι. Ο κύριος Φαραντούρης αυτό που κάνει είναι να αναζητά με πάθος όπως και όλοι μας την αλήθεια και να πολεμά το ενδεχόμενο συγκάλυψης της υπόθεσης των Τεμπών. Αυτό κάνει όπως και όλοι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνουν. Από εκεί και πέρα, όταν είμαστε σε ένα κράτος όπου η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει βγει και έχει πει δεν με αφήνουν να κάνω τη δουλειά μου όπως θα έπρεπε, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση στη χώρα. Ναι. Είναι ευθύς έργων να πέσει η κυβέρνηση από την Εισαγγελέα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Πρώτη φορά, κύριε Μελιγκόνη, επαναλαμβάνω. Είναι οι δικαστές όμοιοι με τους δικαστές της Χούντας. Μία ελληνική κυβέρνηση. Του Αρείου Πάγου. Μία ελληνική κυβέρνηση έχει καταδικαστεί από ευρωπαϊκό θεσμό για το κράτος δικαίου και την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτό συνιστά τεράστιο πλήγμα. Αυτό συνιστά ένα τεράστιο πλήγμα στη συνταγματική τάξη ενός ευρωπαϊκού κράτους μέλους, το οποίο λησταίνει σε εποχές πάρα πολύ σκοτεινές για τη δημοκρατία στη χώρα. Πάρα πολύ σκοτεινές. Μάλιστα. Έχουμε ένα οργουελιανό σκηνικό όπου το καθεστώς Μητσοτάκη επιδιώκει διαρκώς να βγάζει όλους τους άλλους ότι επιβουλεύονται την ύπαρξή του όταν καταγγέλουν στιγερές παραβιάσεις του κράτους δικαίου και του ίδιου του συντάγματος χώρας. Λοιπόν, εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί και με βάση την ιστορική μας ευθύνη ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα αφήσουμε τη χώρα να συνεχίσει να κατρακυλά σε αυτό το βούρκο. Κύριε Τσουκαλά, το είπε ο κύριος Καραμαλής, είμαι διαθέσιμος για προανακριτική, ό,τι θέλετε, το έχω πει από τον Οκτώβριο κλπ. Τι άλλο να πει? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, να βγουν τα συμπεράσματα και αν είναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να λάμψει δικαιοσύνη. Πρέπει όσοι έχουν την ευθύνη, όσο ψηλά και αν είναι, δεν είμαι δικαστήριο εγώ για να έρθω να πω ποιος έχει την ευθύνη τελικά, ούτε έχω. Έχετε κάποιο στοιχείο ότι η δικαιοσύνη θα καλύψει κάποιον, κύριε Τσουκαλά? Φαντάζομαι έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το είπα και πριν στην πρωτολογία μου. Όμως δεν έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μα η δικαιοσύνη τα εξετάζει, όχι η κυβέρνηση. Γιατί εδώ πέρα το βασικό πρέπει να σώσουμε και να περισσώσουμε είναι το κύρος των θεσμών. Το κύρος των θεσμών στη χώρα έχει υποστεί πληγές από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει παρέμβαση σήμερα της κυβέρνησης προς τη δικαιοσύνη, στο έργο της, στην ανέβρεση της αλήθειας και στην απόδοση των ευθυνών? Κάθε θεσμός, είτε είναι. Απαντήστε με θέως αυτό. Εάν έχετε τέτοια αμφιβολία. Οι αμφιβολίες μπορεί να υπάρχουν οποτεδήποτε. Κάθε θεσμός, είτε είναι εκτελεστική εξουσία, είτε είναι νομοθετική, είτε είναι δικαστική εξουσία, είναι θεμέλια της δημοκρατίας μας, προφανώς και αυτές αξιολογούνται. Έχω την πεποίθηση ότι δεν θα έχουμε θέμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης, αυτό θέλω να πιστεύω. Χαίρομαι αυτό που το όμως λέτε. Δεν σημαίνει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάθε θεσμός να είναι υπό έλεγχο. Όταν υπό έλεγχο εννοώ υπό τον έλεγχο της κοινωνίας, υπό τον έλεγχο των θεσμών, των πολιτικών κομμάτων που έχουν το δικαίωμα να κρίνουν και να αξιολογούν. Ναι. Εδώ, αν θέλετε την άποψή μου, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Εκλογές έχουμε σε 9 Ιουνίου. Σε 9 Ιουνίου πρέπει να παραχθεί ένα πολιτικό μήνυμα. Το πολιτικό μήνυμα αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και πρέπει να είναι ένα μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβέρνησης και για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν με τους θεσμούς και βέβαια για όλη την οικονομική κατάσταση που την έχουμε λίγο αυτές τις μέρες ξεχάσει, όπου η χώρα ούτε πηγαίνει καλά. Η εικόνα που έχει η κυβέρνηση για την οικονομία έχει ραγίσει. Δεν μιλάμε καθόλου για το δημόσιο χρέος. Δεν πήραμε την αναβάθμιση από τη Moody's ακριβώς γιατί μας λέει η Moody's ότι έχουμε παραμείνει σε ένα παραγωγικό μοντέλο μονοκαλλιέργειας, μόνο στον τουρισμό και στην ναυτιλία ή στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία και αυτή, επειδή δεν είχαμε για πολλά χρόνια οικοδομή, δείχνει μία αύξηση. Ενώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες. Είμαστε τρίτη χώρα σε κερδοφορία επιχειρήσεων, δεύτερη χώρα σε χαμηλούς μισθούς. Είμαστε πρώτη χώρα σε αγοραστική δύναμη. Είμαστε πρώτη χώρα γιατί. Μόνο γιατί, η Βουλγαρία έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη. Ενώ ο μέσος όρος πληθωρισμού τροφίμων στην Ευρώπη είναι 4,5%, εμείς έχουμε 8,5%. Θα έρθει η κυβέρνηση μεθαύριο να πει για το 100% το μισθό, ότι τον έχει αυξήσει 19% την τελευταία διετία, ενώ έχει αυξηθεί η ακρίβεια στα τρόφιμα 32% την τελευταία διετία. Δεν συζητάμε για το πολύ απλό ότι δεν έχουμε στη χώρα μας συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει. Ενώ υπάρχει οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία λέει ότι πρέπει μέχρι το 15 Νοεμβρίου να κυρώσουμε την οδηγία που λέει ότι πρέπει να εκπονήσουμε σχέδια στήριξη των συλλογικών συμβάσεων. Μην ξεχνάμε λοιπόν και όλα αυτά
παράλληλα με το πολύ μεγάλο θεσμικό ζήτημα που υπάρχει. Και ξαναλέω, δεν είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση πιάνεται στην ουσία να προσπαθεί να συγκαλύψει ή να προσπαθεί να φαλκιδεύσει το πολιτικό παιχνίδι. Αυτά είχαν γίνει ακριβώς και με τις υποκλοπές. Και βέβαια πρέπει να μας νοιάζει για το εξής. Δεν μπορεί όσοι επισημαίνουν τα κακό κείμενα ή επισημαίνουν αυτά που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε για τη χώρα να θεωρούνται ότι εμείς κάνουμε κριτική στη χώρα. Πρέπει η κυβέρνηση να δει μήπως η ίδια με τις πρακτικές της έχει κάνει ζημιά στο κύρος της χώρας. Δυσφημίζει τη χώρα. Μάλιστα. Μισή φράση. Ναι. Μόνο μισή φράση. Κατηγορούν και λένε ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν μας λένε όμως, κύριε Μελιγκόνη, ποιος και τι συγκαλύπτει. Γιατί η κυβέρνηση δεν ενεργεί. Τις ευθύνες που υπήρχαν για τον παραλήψεων. Ακούστε με. Ποιες ευθύνες. Υπήρχαν παραλήψεις. Οι ευθύνες που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, σε ένα κύριε Τσουβαλά. Με 57 ευρώ. Οι ευθύνες ελέγχονται σήμερα από τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, ή έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αφήστε την να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστη, ή δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, οπότε βγείτε και πείτε το. Ότι εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση επηρεάζει το έργο της δικαιοσύνης, και άρα λοιπόν να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Πούμε, εάν λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, και κλείνω. Εάν λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, σταματήστε την καπηλεία, σταματήστε την δημοριχία και αφήστε τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να αφήστε με να σας βοηθήσω λίγο να συνδεθούμε. Αφήστε με να σας βοηθήσω. Κύριε Καρανικόλα, μισό λεπτό. Να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Σχοινάμε Παδόπουλο, καθώς έχουμε μια πολιτική πρωτοβουλία από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου ακριβώς το πράγμα να πάει μια ώρα αρχίτερα στη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων να μην παρεμβληθεί η Βουλή επ' αυτού. Ιάσονα Σχοινάμε Παδόπουλο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλησπέρα Γιώργο. Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόκειται να καλέσει τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευθεί. Ουσιαστικά αναφέρθηκε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Καλαματιανό, σήμερα στη Βουλή, να δεσμευθεί για σύσταση προανακριτικής επιτροπής 2 ημερών, ώστε να ενεργοποιηθεί, όπως λένε κομματικές πηγές, το άρθρο 86 για την διερεύνηση από την τακτική δικαιοσύνη των ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων υπουργών με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων. Και η κίνηση αυτή, αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές της Κουμουνδούρου, έρχεται ως αποτέλεσμα μετά και την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Υπουργού Μεταφορών, η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Μάλιστα. Γεια σου, Νασχενά Παδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση μεταφορά του. Λοιπόν, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Προανακριτική 2 ημερών σημαίνει πολιτική δέσμευση. Είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Μελιγκόνη. Πείτε μου, σοβαρά είναι σοβαρά πράγματα αυτά και θεσμικά? Είναι γελοιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Και λυπάμαι που το λέω. Είναι θεσμικές γελοιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ευτελίζουν το Σύνταγμα. Ναι. Ευτελίζουν το Σύνταγμα. Μάλιστα. Μια φράση. Για να κλείσουμε. Τι μια φράση, το είπατε μόνο σα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. 2 μέρες προανακριτική. Και δάχτυλο, δεν τρέπεστε λίγο να λέτε αυτά τα πράγματα. Τη γελιοκόπτη. Φτάνει. Δεν τρέπεστε. Φτάνει λίγο το θέατρο. Δεν τρέπεστε. Φτάνει το θέατρο. Φωνάξτε κι άλλο. Απέδειξε στον πρόεδρο σου ότι είσαι πιστό νέο σύλλεκτο. Φωνάξτε κι άλλο. Φτάνει το θέατρο. Φωνάξτε κι άλλο. Λοιπόν, είστε υπονομευτέ του πολιτεύματο. Είστε υπονομευτέ του πολιτεύματο. Είστε υπονομευτέ του πολιτεύματο. Δεν μιλήσω. Συνεχίζει το θέατρο. Λοιπόν, ελάτε. Τι έκανε ο Καραμαλής σήμερα, κούνεγε το δάχτυλο? Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Μας έλεγε ότι μιλάμε για φαντασιακές ευθύνες συγκάλυψης. Να έρθουν και να το υπερψηφίσουν αύριο την πρόταση αυτή. Να πάμε σε προανακριτική 2 μέρες ίσα ίσα για να ανοίξει ο φάκελος στη δικαιοσύνη, αφού δεν υποσκάπτουν και δεν εμποδίζουν τη δικαιοσύνη. Όταν έχουμε ζήσει εξεταστική επιτροπή, που εκεί έγινε στην πράξη η απόπειρα συγκάλυψης από το πολιτικό κομμάτι, δηλαδή από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Να υπερψηφίσουν λοιπόν την προανακριτική επιτροπή, να δούμε πόσα πει διαβάζει ο Σάκος για τον καθέναν. Μια φράση και από εσάς. Με θεσμικό τρόπο πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Εμείς έχουμε πει περαιτέρω διερεύνηση των ποινικών ευθυνών. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Προανακριτική, γιατί κύριε Μπουρνούς, για πείτε μας τα δικήματα. Όχι, να μας πει τα δικήματα που την υπερασπίζεται και λέει ότι δεν είναι θεσμική γελοιότητα. Περιγράφονται τις μηνύσεις των συγγενών. Όχι, να μας τα πει κύριος Μπουρνούς. Για ποια δικήματα. Φαντάζομαι για ποια δικήματα προανακριτική επιτροπή. Λοιπόν, γι' αυτό σου μιλάω για θεσμική γελοιότητα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού, μέλος εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά,
υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς ένα λεπτό πάλι μαζί για το τέτα τέτ της μέρας. Θα φτάσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα με την κυρία Δωραβιέρη, τέως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και νυν υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ένα λεπτό. Λοιπόν, καλησπέριζω την κυρία Δωραβιέρη, τέως εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το λέμε πια, το λέμε. Περιμένουμε τη διαδικασία. Ναι. Ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, είναι μια μέρα πολύ φορτωμένη πολιτικά. Ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε και αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή. Πέρα από αυτά που είπε και με τον τρόπο με τον οποίο τα είπαν ερυθρίαστα ο κύριος Καραμαλής, ξέρετε, μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τον κύριο Καραμαλή συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία. Το χειροκρότημα σας. Το χειροκρότημα. Και αλήθεια, αναρωτιέται κανείς, μάλιστα ήταν πριν από μερικές μέρες, ακούγαμε συναδέλφους του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, άλλος να λέει ότι εγώ θα είχα παραιτηθεί αν ήμουν στη θέση του Καραμαλή. Mm-hmm. Άλλος να λέει και μάλιστα από τούτη εδώ τη θέση που ήμουνα πριν από μερικές μέρες, πριν από μία εβδομάδα στην εκπομπή του κυρίου Χουδαλάκη, που έλεγε εγώ θα είχα αυτοκτονήσει. Ναι. Τελικά σηκώθηκε και ο κύριος Χριστάκης σε αυτή τη θέση, ήταν εδώ σε λοιπόν, αυτή την εκπομπή και δύο στάτηκα. Mm-hmm. Τράπηκε και η ντροπή. Δεν είναι πια μόνο υπόλογος για τη στάση του και για την έλξη συναισθήματος και συνέστησης ο κύριος Καραμαλής. Είναι όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και υπόλογη πια και στην κρίση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας που φέρνουν στην θέση τους, που έρχονται στη θέση των γονιών και των συγγενών που έχασαν ανθρώπους στην τραγωδία των Τεμπών. Αλήθεια, τι χειροκροτούσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Χειροκροτούσαν τη στάση πριν, αυτή τη στάση του κυρίου Καραμαλή που έλεγε ντροπή σε όσους τον καλούσαν να δώσει στοιχεία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Γιατί το χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή? Για το ότι αρνήθηκε να ακούσει και να διαβάσει τις επιστολές, τις προειδοποιητικές των συνδικαλιστών, αλλά ακόμη και 1,5 χρόνο πριν από το δυστύχημα του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του Στρανοσέ, που έλεγε ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για σιδηροδρομικό δυστύχημα και βασικός αποδέκτης αυτής της επιστολής SOS ήταν ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής. Αλήθεια, γιατί χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή? Γιατί δεν θέσπισε τους κανόνες ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Γιατί τον χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή? Για τα ψέματα που έλεγε μέσα σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, την οποία η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης έκλεισαν άρον-άρον για να καλύψουν, για να μπαζώσουν για ακόμα μια φορά την αλήθεια. Τι ακριβώς χειροκροτούσαν? Επειδή το χειροκρότημα ακούστηκε στη φράση «ούτε κρύφτηκα, ούτε θα κρυφτώ πίσω από την βουλευτική ασυλία», αυτό είναι άνευ σημασίας για εσάς ως φράση? Πολλοί το περίμεναν, αν θα το άκουγαν ή όχι. Αυτό θα γινόταν. Εγώ θα έλεγα ότι θα το χειροκροτούσε όλο το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι μόνη της μέσα στην Βουλή και μόνη της είναι και έξω στην κοινωνία. Αν πραγματικά ο κύριος Καραμαλής έλεγε «αύριο θα οδηγηθώ μόνος μου, θέτω εαυτό στην κρίση του φυσικού δικαστή», δεν το έκανε. Και βέβαια βγήκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφερθήκατε πριν από το διάλειμμα σε αυτήν την πρωτοβουλία, να πάμε σε μια προνακριτική επιτροπή. Ο Διονύσης Καλαματιάνος. Ακριβώς, ειδικού σκοπού, και ο κύριος Καραμαλής ακριβώς, πάντα όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, να ούτως ή άλλως δεν ελέγχεται ο κύριος Καραμαλής για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, δεν είπε κανείς ότι είναι ένοχος, απλά να δώσει τη δυνατότητα στον εαυτό του και στην κοινή γνώμη να αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση τελικά είναι δίκαιη. Αλλά δυστυχώς κάθε τι που έχει κάνει έχει αποδείξει μέχρι αυτή τη στιγμή ότι ούτε είναι δίκαιη, ούτε φαίνεται δίκαιη. Ωστόσο, ακούμε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε «δεν έχει σκοντάψει στο όνομα Καραμαλή προς το παρόν η δικαιοσύνη για να πάει δικογραφία στη Βουλή και να έχουμε την κλασική διαδικασία για το εάν θα συγκροτηθεί προανακριτική κλπ». Αυτό λένε οι ίδιοι. Άλλο λένε και τα στοιχεία, άλλο λένε και οι αρχές που το ερευνούν και σε τελική ανάλυση. Αυτό λέμε όλοι. Να δώσει την δυνατότητα ο κύριος Καραμαλής στον εαυτό του να αποδειχθεί η αλήθεια και να βγει και ο ίδιος καθαρός από αυτή τη διαδικασία. Επιτέλους να δοθεί λύση σε αυτό το δράμα. Είναι κρίμα και για τη δημοκρατία και για το κύρος, εγώ δεν σας λέω, το ίδιο το κύρος του πολιτεύματος. Αν δεν έχει καταλάβει ο κύριος Καραμαλής, βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τι συζητείται αυτές τις μέρες και γιατί έχει προκληθεί η πρόταση μορφής, ειλικρινά νομίζω ότι ξεγελούν τους ίδιους τους εαυτούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα της συζήτησης της πρότασης μορφής για μια σειρά ενεργειών από την πλευρά της κυβέρνησης που έχουν πλήξει βαθιά το κύρος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε σημείο μάλιστα που η χώρα μας εξαιτίας αυτών των ενεργειών και παραλήψεων της κυβέρνησης να εγκαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να ελέγχεται και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αυτή είναι εναντίον της οποίας βάλουν κυβερνητικά στελέχη. Και μάλιστα εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, την οποία δεν αφήνουν να κάνει τη δουλειά της, γιατί έχει σκοντάψει επάνω σε ενδεχόμενα οικονομικά εγκλήματα. Εσείς εύχεστε η Ευρωπαία Εισαγγελέας να ρίξει την κυβέρνηση? Προφανώς σας ζητώ εμέσως να σχολιάσετε τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην ουσία η πρόταση μομφής και η πρόταση από την πρωτοβουλία, η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Προέδρου του, είναι αυτό ακριβώς. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη για τους θεσμούς και για την αποψήλωση του κράτους δικαίου. Αυτό δεν συζητάμε στην Βουλή αυτές τις μέρες. Τι είναι η πρόταση μορφής? Δεν είναι ακριβώς η άρση της εμπιστοσύνης από την πλευρά τουλάχιστον αυτού που το επικαλείται απέναντι στο πρόσωπο της κυβέρνησης? Τι είναι η πρόταση που κάναμε στον κύριο Μητσοτάκη να παραιτηθεί και να γίνουν οι εκλογές? Να προσφύγουμε στην λαϊκή εντολή. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο λαός αποφασίζει. Και οι πολιτικές αλλαγές προφανέστατα γίνονται με βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνοι. Απλώς όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο που το λέει ο καθένας, αυτό είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον το πολιτικό επίδικο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει οδηγήσει
έχει να δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, mm-hmm. γιατί είναι έλλειμμα δημοκρατίας να μην μπορείς να τα βγάλεις πέρα, είναι έλλειμμα δημοκρατίας να μην μπορείς να έχεις τα βασικά, να μην έχεις πρόσβαση στην υγεία και την ίδια στιγμή να παρακολουθείς ή να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να πάρεις το τρένο να μεταβείς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Αυγέρη, σύμφωνοι, απλώς είναι... όλες οι δημοσκοπήσεις mm-hmm. δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει double score από τον δεύτερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο οποίος δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Μία είστε εσείς, μία είναι το Πασόκ. Βλέπετε εσείς κάποια δυσαρμονία, να το πω έτσι όπως το λέγαμε παλιά, μεταξύ εκλογικού σώματος και κυβέρνησης? Βλέπω μία δυσφορία έντονη του κόσμου που δεν αντέχει άλλο mm-hmm. και κόσμου μάλιστα που διαμόρφωσε αυτό το 41% τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 2023, γιατί έδωσε εντολή στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία mm-hmm. όχι λευκή επιταγή για να, mm-hmm. βιάζουν και να παραβιάζουν και να βιάζουν τη δημοκρατία και να, έχουν οδηγήσει τον Έλληνα να είναι από τους φτωχότερους της Ευρώπης και να έχει συρρυκνωθεί το πραγματικό του εισόδημα δραματικά σε επίπεδο ρετοκόρ 20ετίας. Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε. Υπάρχει μια έντονη δυσαρμονία με αυτό που επέλεξε η μεγάλη πλειοψηφία, το 41% τον περασμένο. Άρα μπορεί να χάσει η Νέα Δημοκρατία αν πάμε σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ήδη έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου που την είχε επιλέξει για να είναι η κυβέρνηση με αυτή την αποστολή. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή mm-hmm. του έχουν παραφράσει αυτό το μήνυμα της λαϊκής εντολής. Και από ενδεχομένως από αυτό που θα είχε στο νου του ο ψηφοφόρος που διαμόρφωσε αυτό το αποτέλεσμα, να έχει καλύτερες συνθήκες ζωής, mm-hmm. Να μην ευνηδιάζεται με φορομπηχτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιστήμονες που είδαν ξαφνικά, ενώ άλλα τους έλεγαν προεκλογικά και άλλα έγιναν μεταεκλογικά, να τους επιβάλλουν φόρους και τεκμήρια. Mm-hmm. Δεν έδωσε αυτή την εντολή ο κόσμος. Και αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ, ξέρετε, mm-hmm. και στους ποιοτικούς δείκτες των μετρήσεων. Δείτε, για παράδειγμα, σε σχέση με την διαχείριση της υπόθεσης των Ντεμπών, τι λέει ο κόσμος. Η συντριπτική πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Και εξαιτίας αυτών των χειρισμών της κυβέρνησης, του μπαζώματος της αλήθειας, του μονταρίσματος της αλήθειας, της κοροϊδίας μπροστά mm-hmm. Στα μάτια μας, Ο κόσμος αρχίζει να έχει, και αυτό γίνεται πάρα πολύ έντονο, να έχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ακόμα πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Και αυτό οδηγεί και συγγνώμη και σε ατραπούς και σε επιλογές που τρέφουν και το φίδι της ακροδεξιάς και τέτοιων δυνάμεων, και το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Mm-hmm. Και αναφέρουμε σε αυτό και γενικά ως μια τάση που υπάρχει στην Ευρώπη, ακριβώς μιας δυσαρέσκειας και επιφύλαξης απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς, οι οποίοι φαίνονται να μην στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών των καθημερινών ανθρώπων. Άρα, κυρία Αυγέρη, επειδή πριν αναφέρατε όλα τα θέματα τα οποία αναδεικνύονται από χτες που ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας, αν είχαμε εδώ κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είχε διάθεση να σας προβοκάρει, θα σας έλεγε, άρα τελικά δεν είναι και πολύ κοκορομαχία αυτό που συμβαίνει στη Βουλή. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, mm-hmm. να πάρουμε λίγο πάλι την ουσία του πράγματος. Ναι. Ποτέ μία πρόταση μομφής μετά τη μεταπολίτευση δεν οδήγησε σε μία πτώση μία κυβέρνηση. Ίσα-ίσα μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν μία ευκαιρία για να μπορέσει να υπάρχει και μία συσπήρωση ακόμα και φυγόκεντρων δυνάμεων, και ενδεχομένως αυτό φάνηκε και στο χειροκρότημα. Δεν θα μπορούσε ωστόσο μέσα σε αυτή τη συγκυρία ο ΣΥΡΙΖΑ να απουσιάζει από αυτή τη διαδικασία και από αυτό το προσκλητήριο, γιατί mm-hmm. σας λέω ότι ήταν και μία ευκαιρία να φανεί πόσο απομονωμένη είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη που θα υποστηρίξει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις mm-hmm. συσπηρώνονται κόντρα στην Νέα Δημοκρατία, και αυτό νομίζω είναι ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Είχε καιρό να συμβεί. Ωστόσο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θα κάνει την κυβέρνηση να φύγει. Mm-hmm. Είναι οι εκλογές. Και το πιστεύουμε, και όποιον λέει ότι είναι ένα τέχνασμα ή κάτι που το λέμε μόνο για να το λέμε, όχι. Εμείς δεν φοβόμαστε να αναμετρηθούμε τις ευθύνες μας. Αυτή είναι η αποστολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να μην φοβηθεί, να δηλώσει παρούσα και πανέτοιμη, ακριβώς να δώσει αυτή τη μάχη για να την κερδίσει, όχι για λογαριασμό της, mm-hmm. αλλά για λογαριασμό, αυτό που σας λέω, της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας που δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, αφού λοιπόν τα μπλοκ στη Βουλή έχουν διαμορφωθεί έτσι, και ήταν η πρώτη φορά εδώ που τα λέμε που κόμματα του όμορου χώρου, όμορα κόμματα, συνυποβάλλουν πρόταση μομφής, αυτό αφήνει τίποτα πίσω του ως πολιτική ύλη, ως πολιτική πρίκα για την επόμενη μέρα? Αφήνει την πολιτική επισήμανση και προς το Πασόκ, το mm-hmm. πώς δρούν πραγματικά σοβαρές και συνεπείς πολιτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως κεντροαριστερά προοδευτική δύναμη, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματα που δεν το έκανε στο παρελθόν το Πασόκ και είχε ρίξει όλα τα λεφτά στο αντισύριζα μέτωπο. Εμείς δεν είμαστε ούτε αντιπασόκ. Στην ουσία δεν είμαστε αντί. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ αυτής της προοπτικής. Να αλλάξει αυτή η πολιτική, η οποία είναι καταστροφική για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία, για το μέλλον αυτής της πατρίδας, που δεν είναι σε θέση να κρατήσει τους νέους ανθρώπους mm-hmm. κοντά της και φεύγουν μακριά και λένε δεν θέλω να γυρίσω, δεν θέλω να κοιτάξω πίσω, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ το παρόν και το μέλλον μου σε αυτόν τον τόπο που δημιουργεί τόσες ανισότητες, τέτοια αδικία και που χρειάζεσαι να έχεις ως τελευταίο καταφύγιο για να βρεις το δίκιο σου mm-hmm. την Ευρώπη. Μάλιστα. Οι γονείς των θυμάτων πήγαν στην Ευρώπη για να βρουν το δίκιο ναι, τους. Ναι, όντως. Κυρία Βιέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί υποψηφιότητά σας, εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία για την Ευρωβουλή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Σας υπενθυμίζω για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας την αποκλειστική πληροφορία που πρώτος μετέφερε ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής 2 ημερών ίσα για να στείλει στο φυσικό του δικαστή τον κύριο Καραμαλή. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα τα δούμε και αύριο αυτά αναλυτικά που θα έχουμε να πούμε και να δούμε και τι θα έχουν πει οι αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καλή ξεκούραση.